Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, Μπουγάτσα με Hangover. Ακούτε, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Εμείς εδώ σταθεροί, κολόνες έτσι της πόλης. Μου χθες και κουτουλούσες. Σε εκείνο εκεί. Κοίταξε, δεν υπάρχει μικρόφωνο που δεν έχω κουτουλήσει. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Κουτουλάω, ρε παιδί μου. Κοίταξε, άμα είσαι και 7 στα 7, κάπου κουτουλάς. Ναι, εντάξει. Φυσιολογικό. Κάπου πέφτει ένα κεφάλι, πέφτει ένα μικρόφωνο, πέφτει ένα ακουστικό. Παιδιά, δεν είναι υπερβολή τώρα. Αλήθεια. Τα συζητούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, γιατί λέγαμε μεταξύ μας να πούμε και αυτό. Ναι, αλλά έγινε και εκείνο. Ναι, κράτα και εκείνο το θέμα. Έγιναν τόσα πολλά μέσα στην εβδομάδα. Θα μιλήσουμε και για Μουντιάλ. Έχουμε πάω κάρι. Ειλικρινά σας το λέω, δύο ώρες δεν φτάνουν. Δεν φτάνουνε. Γι' αυτό θα μπούμε γρήγορα-γρήγορα στις μέσα σελίδες της εκπομπής. Ακολουθούν οι τίτλοι ειδήσεων από το Λίμπερο 107,4 που γάτσαμε Hangover. Νικητής του Survivor 2018, Ηλίας Γκότσης. Αυτό να θέλαμε. Φυσικά, είναι μαχητής. Αυτό να θέλαμε. Ήταν με τη Δαλάκα. Από δεν είχε καθόλου ρεύμα αυτή. Που σου είπα, ναι. Α, και τι κέρδισε? 100.000. Έχουν πέσει τα έπαθλα. Τα έπαθλα. Θυμάσαι, Σωτήρη, κάποτε 200.000 ταξίδια, αυτοκίνητο. Και βάλε λίγο τα 200.000 τότε. Χωρίς εφορίες. Εφορία. Είχε εφορία. Είχε εφορία, αλλά όχι. Τότε 200.000 ήταν διαφορετικά από τα σημερινά. Και κάτι, ήταν και 8 μήνες εκεί μέσα, δηλαδή 100.000. Όχι, και δεν πάλι πήγαινα. Τώρα είναι από Ιανουάριο μπήκανε. Ναι, αυτό λέω. Ήταν 7 μήνες κλείσανε πάλι. Αυτό λέω. Ήταν πάρα πολύ για 100.000. Όχι, φίλε. Ξέρεις τι κάνουν όμως τώρα? Από τους τελευταίους 3 μήνες πες, ξεκινάνε και δίνουν αυτοκίνητα, ταξίδια. Και όχι ταξίδια εκείνη την ώρα. Κερδίσατε ένα ταξίδι στο Las Vegas για του χρόνου την άνοιξη, ξέρω εγώ. Το ζουμί ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Το ντου που έγινε πριν. Καλά, δηλαδή, εντάξει. Μου λες για τον νικητή του Survivor και δεν μου λες. Σου δίνω πάσα. Τι έγινε πριν? Καταρχάς, χθες όταν βγήκε η είδηση, επειδή ήταν πάρα πολύ φρέσκο νέο ακόμη και δεν είχαν διασταυρώσει πληροφορίες, έλεγαν όλοι άγνωστοι κουκουλοφόροι. Είναι λογικό, έτσι. Είναι οι πρώτες πληροφορίες. Δεν μπορείς να. Αλλά να όταν ακούς σύνθημα για τον Αλαφούζο, τι μπορεί να είναι? Αλλά, δηλαδή, με το που διαβάζεις την είδηση, και εγώ με το που διαβάζω την είδηση. Τι σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, δηλαδή ότι το περιμένεις? Ήτανε live στο Άλσος Βεϊκού. Ναι. Έτσι ακριβώς. Οπότε συγκεντρώθηκαν εκεί πέρα οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ναι. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, δεν ήμασταν εκεί. Ναι. Γιατί φώναζαν συνθήματα κατά του Αλαφούζου, συνθήματα. Γι' αυτό για σου λέω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι. Και η αλήθεια είναι ότι νομοτελειακά ό,τι κάνεις στο ποδόσφαιρο το βρίσκεις μπροστά σου. Λες να φάμε κανένα μείον 3. Εμείς είμαστε ήδη μείον 2, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Οτιδήποτε γίνεται, δεν φταίει ο Σαββίδης. Πολύ πιθανόν. Κάποια εμπλοκή θα έχει και δεν γίνεται, ναι. Ποιοι από εσάς ήσασταν χθες στο τελικό Survivor και είστε και παδί του ΠΑΟΚ, λοιπόν. Να μας τα πείτε όλα. Αυτά τα πολύ ωραία με το Survivor. Σε καλή μεριά τα λεφτά του παιδιού. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω καν ποιος είναι φατσικός. Είναι από αυτούς που σου έδειχνα στην αρχή και από σου άρεσε. Από τους ωραίους. Ναι, λοιπόν, ναι, την ναι. Ωραίος. Ναι, καλά ναι. Σου τότε, φίλε Ηλία. Σε καλή μεριά και να τα απολαύσεις. Αφού σε έβαλα στη λίστα των ωραίων. Εμείς κρατάμε τα επεισόδια και τις αποδοκιμασίες που υπήρχαν χθες κατά του Αλαφούζου. Κοίταξε. Έτσι όπως πάει η κατάσταση στο Παναθηναϊκό, δηλαδή το να σκάνει προσφυγές η μία μετά την άλλη. Χθες βγήκε η προσφυγή του Αστέρα Τρίπολης για τον Κουρμπέλη για ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ. Νομίζω ότι πλέον, ακόμη και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού έχουν χάσει το μέτρημα με τις ανοιχτές τρύπες. Έχουν και μία απάθεια, ρε παιδί μου. Τώρα να σου έρθει σε ένα κανένα τέτοιο νέο, θα ταρακουνηθείς όσο να είναι. Τελευταία περίοδο που θυμάσαι στον ΠΑΟΚ να ασχολείσαι με προσφυγές. Δεν πήγαν οι παίκτες στην προπόνηση. Ότι, να, δεν προπονήθηκαν σήμερα. Το 11. Όχι το 11, το. Α, προσφυγές. Το 11 δεν είχαμε τέτοια. Εντάξει, είχαμε απληρωσιές. Το Βιτόλο, ναι. Το 6, ε. Το 6. Από 12 χρόνια. Ναι. Λέει ο Σωτήρης τώρα ότι το 6 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά στον ΠΑΟΚ αναφορικά με τις προσφυγές, με τις συναυλίες, τα χρήματα που έπρεπε να βρεθούν. Κοίτα να δεις, κύκλος είναι όλα. 12 χρόνια έχουν έτσι περάσει, ακριβώς. Παιδιά, έτσι. Δεν και λίγα. Έτσι ακριβώς. Εμένα, αν με ρωτήσεις το 2000, θα σου πω ήταν χθες. Θυμάμαι το επεισόδιο Κωνσταντίνου και Ελένης για το Millennium. Τι είναι, για το. Και έχουν περάσει 18 χρόνια. Ναι, ρε, η αλήθεια είναι ότι γυρνάμε πίσω 2006-2008. Το 96 μπορεί να σου φαίνεται μακρινό. Το 2000 δεν σου φαίνεται τόσο μακρινό. Όχι μόνο αυτό, γενικά όσα γίνονται ανάμεσα εκεί στο μετά το Millennium 2005-2006, νομίζω ότι έγιναν πριν 2, πριν 3 χρόνια, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, μας στέλνετε καλημέρες, καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα και στον Γιάννη, ο Γιάννης τουλάχιστον δουλεύει υπό αντίξωες συνθήκες, όπως πρόλαβα να δω. Κουράγιο και υπομονή, Γιάννη, θα περάσει και αυτό το δύσκολο Σάββατο. FM κενό, τι λέει ο Αποστόλης, είπες απληρωσιές, το είπες, το είπα. Είμαστε λαϊκή εκπομπή, λαϊκά πλην τίμια παιδιά. Τη απληρωσιά, το κομπολόι, ψωμί με τυρί. Το κάνεις λίγο εικόνα, έτσι. Ναι. Το δισάκι στον νόμο, παίζει που κάτω ο Δημητράκης Παπαμιχαήλ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, FM κενό για να μιλήσετε κι εσείς τη γλώσσα, τη λαϊκή τη γλώσσα, έτσι, τη δική μας γλώσσα. Σχολιάζετε, γράφετε καλημέρες, στέλνετε ό,τι θέλετε. Στο 54526 1,24 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται βεβαίως ο ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Δεν χρειάζεται να πούμε παιδιά τον καιρό. Τα λέγαμε αυτά το χειμώνα όταν δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αν θα έχουμε βροχή, αν θα έχουμε ήλιο, για να σας προετοιμάσουμε και εσάς πώς θα βγείτε από τα σπίτια σας. Τώρα ξέρετε ότι και να βγείτε από το πρωί καύσωνα θα έχει. Έτσι, όλη μέρα έτσι. Ειδικά όταν είσαι με το κλιματιστικό τη νύχτα και εσύ ανοίγει το με πρωί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πιο και εσά σα ενδιαφέρει. Αυτό με τις διακοπές του νερού, τις έκτακτες στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί περάσαμε χειλές και δύσκολα φέτος, έτσι. Είπατε το νερό νεράκι σε κάποιες Είπαμε περιοχές. Είπαμε το νερό νεράκι. 5 μέρες είχαμε κλείσει ζωή να. Νομίζω πρέπει να είχατε 5-6 μέρες. Κάναμε φανταρικό και ας μην είχαμε κάνει. Αυτό. Δηλαδή με μπουκαλάκι, μισό χέρι, μισό ώμο. Σε πιάνει και σένα η διακοπή. Με πιάνει νερό και εμένα γι' αυτό. Κατευθείαν εκεί έπεσε το μάτι μου. Λοιπόν, διακοπή στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου στην Αγίου Δημητρίου. Το πρόβλημα εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί μέχρι τις 11.30. Χωρίς νερό θα είναι και στην οδό Λατομείου στην Πολύχνη. Και σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί στην Πολύχνη μέχρι τις 12. Δηλαδή σήμερα το πρωί είναι τα προβλήματα, έτσι. Τι, σε μια μισή ώρα θα έχετε νερό. Λοιπόν, όσοι έχετε ξυπνήσει και με δεν το που έχετε τελειώσει η μπουγάτσα, ούτως ή άλλως μπάνιο δεν θα κάνετε τόση ώρα ακούτε την εκπομπή. Έτσι ακριβώς. Έχετε λογικά τον να το πάρουμε. Σας. Κοίτα, εγώ βάζω ραδιοφωνάκι στο μπάνιο. Και εσύ και εγώ. Οπότε κάνω το μπάνιο μου κανονικά. Έχω ακούσει εγώ συνεντεύξεις από Ολλανδία. Πλάκα κάνεις. Και βολεύει πάρα πολύ κιόλας. Γιατί κάνεις, απολαμβάνεις το μπάνιο σου. Περνάει και ακούς και ώρα την εκπομπή, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, δώσε και μία το τυπικό του καιρού, αν και τα είπαμε καύσωνα. Εσείς να μας στέλνετε μηνύματα για τη Χαλκιδική, τι γίνεται εκεί στο δρόμο προς Χαλκιδική. Κυρίως αν, αυτό. Αν φεύγετε, αν έχει κίνηση, αυτό είναι το βασικό, γιατί κάποιοι μπορεί να φύγουν και μετά την εκπομπή, έτσι, μετά τις 12. Ή να μας ακούνε κατά τη διάρκεια, να είναι χθες πάντως στην Μουδανιών. Εγώ που βγήκα κατά τις 8.30 από Καλαμαριά Περιφερειακό, είχε ήδη πολλή κίνηση. Πολύ κίνηση. Κοίταξε, φεύγουν τώρα από Παρασκευή, το αντιλαμβάνεσαι. Εγώ το βράδυ που γύρισα, είχα σχολάσει τη δουλειά αργά το βράδυ, από τις θέσεις πάρκινγκ κάτω από το σπίτι σου. Ναι. Δηλαδή, τι γίνεται τις καθημερινές και τι γίνεται Παρασκευό, Σαββατοκύριακα, το καλοκαίρι. Να φεύγει ο κόσμος, να κυκλοφορούμε εμείς πιο άνετα. Όχι σαν σήμερα που κάναμε 45 ολόκληρα λεπτά να έρθουμε από Καλαμαριά. Εντάξει, το πρωί. Είναι Σάββατο, είναι ανοιχτά. Δεν είναι αυτό, κούκλιτσα μου, πάλι έκανε βόλτα ο οδηγός. Έκανε βόλτα. Ναι, δηλαδή θες, δεν θες, παρατηρείς όλα τα κτίρια, την αρχιτεκτονική της Όλγας, όλα. Εντάξει. Εκνευριστικούλη. Δηλαδή δεν πάμε βόλτα Σάββατο πρωί. Δεν είχα άλλο καηλέ να ξυπνήσω 8 η ώρα. Και να κάνεις βόλτα με το αστικό. Δηλαδή για να παίρνω αστικό τέτοια ώρα, πού πάω. Πού μπορεί. Βόλτα. Έλατε. Γιατί όχι. Βόλτα 10 η ώρα το πρωί. Δεν θα ήθελες με το αστικό. 27 με 35 η βαθμή, ναι, Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Βορειοδυτική η άνεμη με ένταση που θα φτάσει στα 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος. Με έθριο καιρό, θερμοκρασία στους 32 με 35, μικρή εξασθένιση των ανέμων. Στην Κασάνδρα, πρώτο πόδι. Ετοιμάζω να βρεις για Ιερισσό. Πάλι δεν έχω. Στην Κασάνδρα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Εσείς εκεί που μένετε στο τρίτο πόδι, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι πόλεμο σας κάνει εδώ η κοπέλα η διπλανή μου. Λέει τον καιρό για πρώτο, δεύτερο πόδι και το τρίτο που είναι αρκετές περιοχές. Τα έτσι παράπονα στην Έμι που το δελτίο τύπου που βγάζει είναι έτοιμο για, το πρώτο, για Θεσσαλονίκη πρώτο και δεύτερο. Το τρίτο πόδι μπορεί να το έχει με ασπροβάλτα βρασνά και μετά, κατάλαβες. Λοιπόν, Κασάνδρα μέχρι 30 βαθμούς και 3 μποφόρα αεράκι, τίποτα. Μετά το μεσημέρι της ίδιας μέρας θα επικρατήσουν ίδιες συνθήκες και άπνοια. Στη Σιθωνία δεύτερο ποδαράκι, αναμένεται ηλιοφάνεια 28 με 30 βαθμούς, τα ίδια. Τα ίδια ακριβώς και άπνοια μετά το μεσημέρι. Ήρθε ένα μήνυμα από τον φίλο Δημήτρη, του στέλνουμε την καλημέρα μας. Έγινε τροχαίο καραμπόλα στη Μουδανίων, για επιστροφή είμαστε. Μάλιστα. Το βρήκαμε όλες τώρα.
Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία στο σημείο. Λοιπόν, αυτή την ώρα οι ταχύτητες των οχημάτων μειώνονται από την αερογέφυρα της Θέρμης και μετά, αυξημένη κλασικά η κίνηση στην ανηφόρα της Καρδίας. Πριν λίγο σημειώθηκε και καραμπόλα μεταξύ τριών οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, λίγο πριν το Κόσμος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με προβλήματα στο σημείο το συγκεκριμένο. Ομαλή κατάσταση κατά μήκος των δύο ποδιών της Χαλκιδικής. Κίνηση έχει όμως και στον περιφερειακό, από το ύψος του Αγίου Παύλου προς το αεροδρόμιο. Ωραία, άρα ξεκινήσαν ήδη. Υπομονή, ξεκινήσατε εγώ λίγο. Εγώ είμαι της γνώμης, θυμάσαι και πέρυσι που έτυχε 2-3 φορές να πάμε, που σου έλεγα καλύτερα να ξεκινήσουμε, να ξυπνήσουμε νωρίς. Ναι. Και να πάμε να κοιμηθούμε στην ξαπλώστρα, για να φτάσεις την ώρα σου, ειδικά αν είναι να πας δεύτερο πόδι που θα κάνεις τους ή άλλους μια μισή ώρα. Ναι. Καλύτερα να ξεκινήσεις πολύ νωρίς, να φτάσεις εκεί πέρα και να βρεις και γρήγορα και ξαπλώστρα. Και εγώ πριν από 2 Σαββατοκύριακα που την Κυριακή. Φύγαμε σχετικά νωρίς. Φύγαμε σχετικά νωρίς και αργήσαμε πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι 10 η ώρα 9 είναι αργά πλέον, ναι, για να φεύγεις τα Σαββατοκύριακα από την πόλη προς τη Χαλκιδική. Είναι η ώρα που ξεκινούν όλοι, οι περισσότεροι. Καλύτερα να ξεκινήσεις 8.30 η ώρα. Οπότε και εγώ στη λογική ότι ξεκίνω 8 η ώρα από το σπίτι σου. Φτάσε 9.30 εκεί που θες, 10 και κοιμήσου στην ξαπλώστρα. Θα ξυπνήσεις, θα κάνεις και μια βουτιά, θα πιείς και τον καφέ σου. Με πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους, αφού βλέπετε ότι είναι αυξημένη η κίνηση, πρέπει να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ελπίζουμε να μην είναι βεβαίως κάτι σοβαρό και βεβαίως υπομονή στους υπόλοιπους οδηγούς, έτσι, που θα πρέπει να υποστούν μια σχετική ταλαιπωρία. Αυτά και από τη Χαλκιδική. Νομίζω ότι θα τα λέμε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους και η έξοδος βεβαίως προς τις κοντινές παραλίες. Ένιωσα λίγο δελτίο ειδήσεων αυτό. Η έξοδος των εκδρομέων. Νίκος Χατζηνικολάου, Εμίλιος Λιάτσος που έλεγε και στο τέλος έλεγε την ώρα και έλεγε μετά και γεια σας. Όχι του... Το Θοδωρή Δρακάκη. Καλά, με πάντα. Το πορτοκαλί ρολόι. Δηλαδή, αυτός και με νεγάκι αυτό το ρολόι. Κάθε μεσημέρι έλεγε ευχάριστα ή δυσάρεστα, δηλαδή ότι δεν έχω κάτι άλλο. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι ειδήσεις μέχρι κοιτούσε ρολόι. Κοιτούσε ρολόι. 12 και 53 πρώτα να λεπτά. Κάτι, όμως. Τα 53 δεν τα λες πρώτα λεπτά, είναι τελευταία λεπτά, ρε Θοδωρή. Περίμενε λίγο. Πέτυχε ο Θοδωρής, γιατί τον μνημονεύουμε χρόνια βεβαίως, μετά. Βεβαίως. Έτσι, μας έχει στοιχειώσει. Και ωραία συμπαθητική φιγούρα. Με τα σαρδάμ του, πολύ ωραίος, ναι, πάρα πολύ ωραίος τύπος. Ποιος από αυτούς δεν κάνει, Μορελένη? Όλοι μας. Εννοείται. Πλέον έχω σαρδάμ που κάνω για τον εαυτό. Και όταν μιλάς τόση ώρα και μάλιστα εκείνο που είναι στα κάτω, να διαβάζεις το κιού τι λέει όλη την ώρα, θα σου φύγει και ένα, δεν γίνεται. Ισχύει ότι θα σου φύγει. Είναι τέτοια η κατάσταση. Στο ζωντανό, πώς το λένε, ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Αλλά Θοδωρή, να ξέρεις, μας έλειψε πάρα πολύ αυτή η κίνησή σου με το ρολόι, ευχάριστες ή δυσάρεστες και το πορτοκαλί το ρολόι. Αυτός και με νεγάκι. Ήτανε συμμαθητές γι' αυτό, αν δεν το ξέρεις. Και ο Λιάγκας. Α, και οι τρεις. Και οι τρεις, ναι. Άρα έχουν και ίδια ηλικία. Φυσικά. Ο καλός ο άνθρωπος τη σκέφτεται ο πρώτα. Ο Λιάγκας, όταν είχε πρωτοβγεί στο πρωινό με την πρώην σύζυγό του, τη Φέη, στο Μέγκα, ναι, και είχε βγάλει για πρώτη φορά εκείνη τη φωτογραφία, τότε η Μενεγάκη ήταν ακόμα στο πρωινό του Αντένα. Ναι. Οπότε, του Αλφα, συγγνώμη. Και είχε βγάλει τη φωτογραφία που είναι συμμαθητές, το έβαλε σαν quiz. Ήταν ποια τόσο είναι αυτή. Όμορφη Μενεγάκη και μικρή, να ξέρω. Ασπρόμαυρη ήταν. Εντάξει, δεν μπορώ να διακρίνω. Είσαι πάρα πολύ κακός άνθρωπος. Λοιπόν, πέρα από αυτό, να πάμε σε ένα πάρα πολύ ευχάριστο το οποίο διαβάσαμε έτσι μεσοβδόμαδα, γιατί το θέμα ξεκίνησε η ταλαιπωρία των μαθητών, των παιδιών, των 12 παιδιών. Ξεκίνησε από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω έτσι, λάθος. Το είπαμε έτσι, και εδώ πέρα. Μπράβο, το σχολιάζαμε εδώ από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με αυτό το θέμα το οποίο προέκυψε στην Ταϊλάνδη με τον εγκλωβισμό των 12 παιδιών και του προπονητή τους. Ξέρεις τι έγινε. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Είναι στην Ταϊλάνδη αυτή η ποδοσφαιρική ομάδα η οποία έχει ένα τελετουργικό. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η σεζόν, σε εισαγωγικά, παίρνουν οι προπονητές τα παιδάκια, πηγαίνουν σε αυτό το σπήλαιο, το οποίο κατά τη γνώμη τους έχει κάτι το μαγικό.
για την ηλικία των παιδιών, αυτή την τρυφερή ηλικία, και τους λένε ότι θα πάμε, θα γράψετε τα ονόματά σας σε αυτό το σπήλαιο και από εκεί και πέρα θα γίνετε πολύ πιο δυνατοί, ξέρεις, όλα αυτά που λες τα παιδάκια. Είναι παραδόσεις, ρε παιδί. Μπράβο, μου. Είναι μια παράδοση. Μια παράδοση μύησης που έχουν στην Ταϊλάνδη. Ακριβώς. Μπαίνουν μέσα, γράφουν στα βράχια τα ονόματά τους για να πάνε όλα καλά και την επόμενη σεζόν. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έγινε πρώτη φορά. Ωραία. Ναι. Έτσι όπως είναι, φαντάσου ένα βουνό, το οποίο στους πρόποδες στη βάση υπάρχει οριζόντια, βάλε μια γραμμή νοητή που πηγαίνει λίγο πάνω κάτω, πάνω κάτω, είναι μέσα όλα τα σπήλαια. Έπρεπε λοιπόν να μπουν πολύ μέσα. Δεν είναι αείσοδος όπως μπαίνεις εδώ στο στούντιο δύο μέτρα και γράφεις. Και είμαι μέσα, ναι. Έπρεπε να κάνουν μια διαδρομή. Έλα όμως που υπήρχε υπερχείληση ενός υπόγειου ρεύματος, άρχισαν να ανεβαίνουν τα νερά. Η και τα παιδιά ώρα που λέμε, έτσι που μπήκανε τα παιδιά, οι 12 μαθητές με τον δάσκαλό τους μέσα και, εκείνη τη στιγμή συνέβη αυτό με το... Με την υπερχείληση. Οπότε τα παιδιά και ο προπονητής εγκλωβίστηκαν μέσα. Μετά από 12 νομίζω μέρες, και να σημειώσουμε ότι 12 μέρες χωρίς τροφή εκεί μέσα, έτσι. Ναι, έγινε και αυτό μετά, γι' αυτό το έχω κρατήσει να σου το πω. Ναι. Γιατί όλα είναι timing. Λοιπόν, καταφέρουν οι διασώστες από την προηγούμενη Κυριακή, ξεκινάνε και βγάζουν 4-4 τα παιδάκια. Οπότε διήρκησε 4 μέρες και την τελευταία μέρα βγήκε και ο προπονητής. Φυσικά τελευταίο θα βγει το παιδί. Και ο προπονητής νεαρός, έτσι. Δεν ήταν κανένας 40-50. Ναι, και προπονητής πολύ μικρός. 12χρονα παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι η διαδικασία για να τους βγάλουν κράτησε τόσες μέρες για να εκπονηθεί το σχέδιο, γιατί ψάχνανε πολλές εναλλακτικές και το ασφαλέστερο σχέδιο για να μην. Γιατί τα παιδιά δεν είναι εκπαιδευμένοι δίτες. Προφανώς. Και υπήρχαν σημεία στο σπήλαιο τόσο στενά. Το έλεγα χθες το τηλέφωνο. Μιλάμε για παιδιά. Το πιο στενό σημείο που έπρεπε να περάσουν για να βγουν έξω είχε πλάτος. Τρεις συσκευασίες σοκολάτας μικρές, όχι τις ταμπλέτες, ναι, τις μεγάλες. Ήταν πάρα πολύ στενό το πέρασμα πλάτος, το οποίο έπρεπε να περάσουν μαζί με την... Με τον εξοπλισμό, με την μπουκάλα και τη μάσκα. Ναι. Υπήρχε και ένα σκηνή από την έξοδο της σπηλιάς μέχρι μέσα για να κρατιούνται, γιατί πολλά σημεία ήταν και τυφλά, χωρίς να μην μπορούν να βλέπουν καθόλου. Τελειώνει λοιπόν όλο αυτό, βγαίνουν τα παιδάκια, κατευθείαν υπήρχαν εκεί πέρα στημένα νοσοκομεία εντός εισαγωγικών, 3-4 γιατροί για κάθε παιδί, να ελεγχθούν τα πάντα και σε ψυχολογικό επίπεδο. Δεν είδαν κατευθείαν τους γονείς τους, νομίζω σήμερα είναι να δουν τους γονείς τους, ναι, μετά από σχεδόν μια εβδομάδα. Και έχει γίνει και ειδική προετοιμασία για το πώς θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα φώτα της δημοσιότητας που θα πέσουν πάνω τους τώρα. Ναι. Γιατί θα αρχίσουν οι ερωτήσεις και υπάρχει ένα μετατραυματικό σοκ. Τι λεπτομέρειες θα θυμούνται. Και ξέρουμε λίγο τα μουμουέ, τώρα μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, πώς θα είναι πάνω τους, που θα προσπαθήσουν να βγάλουν ειδήσεις από το τίποτα κτλ. Έγινε όμως κάτι το οποίο έχει συνταράξει ακόμα περισσότερο τον κόσμο, γιατί πραγματικά η τύχη τους είναι τεράστια. Λοιπόν. Κοίταξε, δεν είναι μόνο θέμα τύχης. Τώρα θα πεις εσύ ένα απρόπτο, το οποίο ναι, σαφώς είναι θέμα τύχης. Αλλά νομίζω όλη αυτή η διάθεση να εκπονηθεί ένα έργο, έτσι να μελετηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης για να μπουν προσεκτικά, να εξοπλιστούν τα παιδιά, να κρατάνε ακόμη και το σκηνή για να βγουν, δείχνει την προνοητικότητα του ανθρώπου, ρε παιδί μου, και την διάθεσή του να βοηθήσει όταν είναι μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Μία αντλία νερού από αυτά τα ρεύματα που είπαμε που προκάλεσαν το αρχικό συμβάν. Έσπασε μία αντλία νερού, ανέβηκε η στάθμη από κάτω που κρατούσε τα υπόγεια ρεύματα. Μία τέτοια αντλία, η κύρια μάλιστα που κρατούσε τη στάθμη χαμηλά, κατέρευσε λίγες ώρες αφού βγήκε το τελευταίο παιδί. Με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τελείως όλο το δίκτυο των σπηλαίων εκεί μέσα. Δηλαδή, λίγες ώρες να είχαν καθυστερήσει, θα είχαμε τραγικά γεγονότα. Νομίζω ότι δεν θα είχαμε ευχάριστα γεγονότα, γιατί η κατάσταση θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη μέσα στο σπήλαιο, έτσι. Ναι. Τέλος, τα παιδιά είναι πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει. Τέλος, καλό, όλα καλά στην συγκεκριμένη υπόθεση. Νομίζω ότι έκανε το γύρο του κόσμου η συγκεκριμένη είδηση, έτσι. Είδες τους δημοσιογράφους που ήταν, πόσα ήταν τα τοπικά δίκτυα, τα παγκόσμια. Ναι. Πρέπει να ήταν καμιά 60 δημοσιογράφοι περιμετρικά, εννοείται, τους είχαν μακριά να μην μπορούν να πλησιάσουν πολύ. Είχαν live τα μεγάλα ξένα δίκτυα, CNN, BBC. Ναι.
Ωραία, ωραία. Με πολύ ευχάριστα έκλεισε το ημίωρο της εκπομπής, γιατί ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυριακή, έτσι. 17 μέρες κλείσανε την Τρίτη. Πολλές μέρες πριν. Ναι. Έχω χάσει και εγώ τις μέρες. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Με Μουντιάλ θα επανέλθουμε. Ναι, έτσι, γιατί έχουμε δύο τελικούς. Μουντιάλ, βεβαίως έχουμε Κροατία στον τελικό και Γαλλία. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Πάμε στο διάλειμμα για μια πρώτη ανάσα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δεν έχει μουσικές, πρέπει να προλάβουμε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πρέπει να προλάβουμε, γι' αυτό λοιπόν θα μπούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αν δεν το καταλάβατε να σας το θυμίσουμε εμείς. Σήμερα έχουμε μικρό τελικό, στις 5 η ώρα, Αγγλία-Βέλγιο. Κάτι, για να μην κλαίει η Αγγλία, είναι αυτός ο... Το έχεις φιλοσοφήσει μέσα σου, έτσι. Το μικρός τελικός είναι για να κάτι να coming home, τέλος πάντων. Θες να πούμε, άντε να τα πούμε κατευθείαν με τον καλεσμένο μας. Βεβαίως, να τα πούμε κατευθείαν, γιατί ξέρω ότι τον πόνεσε το συγκεκριμένο θέμα, όπως πόνεσε και πάρα πολλούς, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχει κόσμος που υποστηρίζει την Αγγλία μεταξύ μας. Εντάξει. Σου έχω πει ότι μου θυμίζει τους Έλληνες που λένε οι αρχαίοι, εμείς, όταν εμείς κάναμε τον πολιτισμό, οι άλλοι είσαστε στα δέντρα. Η δημοκρατία. Τώρα, ναι. Και δεν κάνουμε... Η φιλοσοφία. Μπράβο, και δεν κάνουμε τίποτα πλέον. Ναι. Έχουμε μείνει σε αυτό. Το ίδιο κάνουν και οι Άγγλοι. Σωτήρη, συμφωνείς? Μπράβο, Σωτήρη. Λοιπόν, έχουμε το Γιάννη Σαμπουτζάκη στην παρέα μας. Βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Γιάννη, για το it's coming home λέμε. Ότι δεν coming home πια. Όχι, εντάξει, δεν θα έρθει τελικά σπίτι, αλλά νομίζω ότι και ως εκεί που έφτασε είναι σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία για την Αγγλία. Για μια ομάδα που, εντάξει, όταν άρχισε το τουρνουά, κανείς μας δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει το παγκόσμιο κύπελο. Εν τέλει βρέθηκε στην πλευρά του ταμπλό που είχε μια ξεκάθαρη αδυναμία, να το πούμε έτσι, σχέση με την άλλη πλευρά. Και στον ημιτελικό, βέβαια, είχε την ευκαιρία της. Έτσι, μπράβο, το θέτεις πάρα πολύ κομψά, γιατί κάπου εδώ, τώρα που αποχαιρέτησε επίσημα η Αγγλία, πρέπει να πούμε ότι η όλη της πορεία στο Μουντιάλ ήταν θεωρητικά εύκολη, ήταν βατός ο δρόμος που είχε. Είχε τον πιο εύκολο δρόμο από αυτούς που φτάσαν στην τετράδα. Είχε ένα βατό δρόμο να διανύσει μέχρι εκεί που έφτασε. Είχε ένα βατό δρόμο να διανύσει, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι ακόμα πιο βατός από τον δρόμο της Αγγλίας ήταν αυτός της Κροατίας. Διότι η Κροατία... Κάτσε, Γιάννη, κάτσε. Διαφωνούμε εδώ. Διαφωνούμε. Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσει ο Γιάννης το συλλογισμό του και μετά. Ναι, εντάξει, το σκεπτικό μου έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι η Κροατία για να φτάσει ως εδώ χρειάστηκε να αποκλείσει για μένα ίσως την χειρότερη ομάδα των 16 αρχικά. Διότι η Δανία, επειδή την είχα δει και από κοντά στο παιχνίδι, το τελευταίο των ομίλων κοντά στην Γαλλία, ήταν μια αρκετά κακή ομάδα για το επίπεδο ενός παγκοσμίου κυπέλου. Ωστόσο. Ήταν σκληρή, εντάξει, κανείς δεν αμφισβητεί αυτό. Οπότε ξεκινάμε αρχικά από τη Δανία και στη συνέχεια κλείθηκε να αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Ρωσία, η οποία μπορεί να έπεσε στο σπίτι της, ωστόσο κανείς δεν νομίζω πιστεύει ότι η Ρωσία ήταν μια καλή ομάδα. Η Ρωσία ήταν μια ομάδα η οποία έφτασε και ως εκεί που έφτασε σε μεγάλο βαθμό, γιατί ήταν αυτή που διοργάνωνε το παγκόσμιο κύπελο. Ωραία. Ο ημιτελικός με την Αγγλία είναι μια άλλη ιστορία, γιατί ο ημιτελικός πάντα είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Ξέρεις ότι πλέον έχει φτάσει ένα βήμα από τον τελικό και χωρίς απαραίτητα να μιλάμε για μια καλή ομάδα, τα κίνητρα είναι πολύ διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, η Κροατία σε πολλές τις θέσεις έχει κορυφαίους παίκτες του Μουντιάλ, έτσι. Όταν μιλάμε για τον Μόντριτς, δεν είναι το καλύτερο half αυτή τη στιγμή του Μουντιάλ. MVP. Αν δεν είναι τον Εμπαπέ. MVP. Για μένα δεν είναι ο MVP του Μουντιάλ. Για μένα ο MVP του Μουντιάλ είναι ο Εμπαπέ. Αλλά δεν αμφισβήτησα ότι η Κροατία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά αυτό που είπα είναι ότι και η Κροατία δεν πέρασε κάποιο ψηλό εμπόδιο με εξαίρεση τη μεγάλη νίκη που έκανε κόντρα στην Αργεντινή στη φάση των ομίλων. Δεν ξεπέρασε κάποιο άλλο μεγάλο εμπόδιο για να φτάσει ως εδώ. Αυτό εννοώ. Να βάλω εγώ μια άλλη παράμετρο στην κουβέντα μας, ότι okay, θεωρητικά και οι δύο ομάδες, και η Κροατία και η Αγγλία, θεωρώ ότι είχαν ένα σχετικά βατό σε σχέση δρόμο, με το πάνω έτσι, μέρος του ταμπλό. Έτσι ακριβώς. Αλλά όταν βρέθηκαν στο μεταξύ τους παιχνίδι, νομίζω ότι φάνηκε αυτό το στοιχείο που λείπει από την Αγγλία και το οποίο το είδαμε πολύ έντονα και στο μάτς με την Κολομβία. Η εμπειρία. Δηλαδή,
η εμπειρία και η διαχείριση του παιχνιδιού όταν έχεις προηγηθεί και δέχεσαι το γκολ. Δηλαδή και στο μάτς με την Κολομβία που δέχτηκαν το γκολ στο 93, είδες ότι στην παράταση είχαν καταρρεύσει, είχαν αδειάσει ψυχολογικά. Δεν είχαν, ρε παιδί, το ίδιο από θέματα και το mentality που λέει συνέχεια ο Λουτσέσκο, ας πούμε. Ενώ θα περίμενες από νεαρούς παίκτες το παιχνίδι να το διαχειριστούν βασιδυνάμενα. Και μετά πάμε στα πέναλτι στο μάτς με την Κολομβία και εκεί για μένα είναι ένα καθαρά θέμα τύχη. Το χάνει ο Μπάκα το τελευταίο πέναλτι και παίρνει την πρόκριση η Αγγλία. Ενώ έβλεπες ότι η Κροατία το έψαχνε, το κυνηγούσε με όσες δυνάμεις, γιατί δεν ήταν το πρώτο μάτς που είχε. Είχε δώσει πόσα, δύο παιχνίδια ήδη στα πέναλτι, με παράταση, με 120 λεπτά παιχνιδιού. Παιδιά, και αν αναλογιστείτε ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή στον τελικό θα έχει παίξει σχεδόν ένα ολόκληρο παιχνίδι λιγότερο από την Κροατία βάσει χρόνων, η Κροατία έχει δώσει 3 πλήρη παιχνίδια χρονικά. Το έχει φτάσει στο 120. Τρεις παρατάσεις. Πριν πάμε στη Γαλλία και επειδή αναφέρθηκε σε Ελένη στο παιχνίδι με την Κολομβία, νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη αυτής της διοργάνωσης για την Αγγλία είναι ότι ίσως μετά από πολλά χρόνια να βρήκε τερματοφύλακα. Ένα τερματοφύλακα που πολλοί όταν ξεκίνησε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο δεν τον ήξεραν ούτε καν ως όνομα. Λες για τον Pickpock. Και μιλάω για τον Pickpock ακριβώς, ο οποίος κατάφερε... Κατά Σταύρο Κόλκα Pickpock, γι' αυτό τον είπα έτσι. Ακριβώς, Pickpock, ναι, ακριβώς. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η Αγγλία κατάφερε επιτέλους να βρει μια σταθερά, να το πούμε έτσι, κάτω από τα δοκάρια, διότι είναι μια χώρα που δεν έχει παράδοση τερματοφύλακες, κατά ψέματα. Και πιστεύω πως για το μέλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η ομάδα τώρα ξεκινάει, η ομάδα της Αγγλίας, είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια και ακόμα και αν και αυτή τη φορά δεν κατάφερε να το φέρει σπίτι, νομίζω ότι το μέλλον είναι μπροστά της. Βέβαια, και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να κάνουμε και μια ωραία γέφυρα, το μέλλον είναι μπροστά και για την ομάδα της Γαλλίας. Δηλαδή είναι πολλοί οι παίκτες αυτής της Γαλλίας που ανεξαρτήτως ότι θα γίνει αύριο το απόγευμα στον τελικό, ξέρουμε ότι έχουν μέλλον. Ποδοσφαιρικά έχουν μέλλον μπροστά τους. Ναι, μιλάμε για ηλικίες που έχουν ακόμη δρόμο μπροστά τους σε διοργανώσεις. Θα πω βέβαια κάτι, διότι ίσως εμένα είναι αυτό που μου κινεί περισσότερο την περιέργεια, να το πω έτσι, ως προς μια κουβέντα για το μέλλον. Ότι λέμε ότι ενδεχομένως η Γαλλία, αυτή η φωνή της Γαλλίας, να μπορεί να χτίσει μια αυτοκρατορία, μια κυριαρχία, να το πω έτσι. Υπάρχει όμως μια παράμετρος, η οποία είναι αρκετά σημαντική, και θα έλεγα ότι δεν χτίζεις μια κυριαρχία με το ποδόσφαιρο που παίζει η Γαλλία. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να το αλλάξει. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη ομάδα αυτού του τουρνουά. Ωστόσο, για να φτάσεις σε ένα επίπεδο και να χτίσεις μια κυριαρχία, χρειάζεται να παίζεις και ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Η Γαλλία δεν έπαιξε ποδόσφαιρο κυριαρχίας σε κανένα από τα παιχνίδια της. Αντιθέτως, αν εξαιρέσει κανείς το παιχνίδι με την Αργεντινή, έβαλε λίγα γκολ και στηρίχθηκε κυρίως στο ότι κράτησε το 0 πίσω. Έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Είχε τρομερές κόντρα επιθέσεις, έτσι. Για μένα ο Γιορίς είναι ίσως με δεδομένο ότι πλέον και ο Μπουφόν αρχίζει και οδεύει προς την δύση της καριέρας του, άσχετα από το αν εγώ δεν περίμενα όταν έγινε γνωστό ότι θα φύγει από την Γιουβέντους ότι θα πάει σε μια ομάδα όπως είπε πριν. Παρ' όλα αυτά είναι προς την δύση της καριέρας του. Ο Νόιερ πέρασε μια πολύ δύσκολη σεζόν, φάνηκε στο Μουντιάλ ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος, αλλά και ο Νόιερ έχει πλέον μεγαλώσει. Νομίζω λοιπόν ότι ο Γιορίς είναι αυτή τη στιγμή ο πιο σταθερός τερματοφύλακας στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, μαζί με τον Τεχέα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια παρένθεση. Καλά μόνο... κάνεις και την έκανες την παρένθεση, γιατί είδαμε στο Μουντιάλ της Ρωσίας μεγάλες στιγμές από τερματοφύλακες. Μεγάλες στιγμές με την κακή έννοια, έτσι. Έγιναν αρνητικοί πρωταγωνιστές, συγγνώμη, σε πάρα πολλά παιχνίδια. Και για τον Pickford που ανέφερες προηγουμένως, έχεις δίκιο ότι έκανε εξαιρετική πορεία στο Μουντιάλ. Και εγώ, παιδιά, δεν σας κρύβω ότι τον γκούγκλαρα να δω λίγο ποιο είναι το βιογραφικό του. Δηλαδή, μου κέντρισε τόσο πολύ το ενδιαφέρον που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τι έκανε, συμμετοχές, ηλικία. Γιατί πόσο όντως. Είναι. Μικρός 24 να είναι. Νομίζω ναι. Να αν θυμάμαι καλά.
Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ναι. Να το ανοίξουμε, να το δούμε το... Να δούμε την ηλικία του τερματοφύλακα που μας κέντρισε το ενδιαφέρον. 24 χρονών. Το 94 ναι. Γεννημένος. Το 94 γεννημένος. Μάλιστα. Σωστά. Φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε για ποδοσφαιριστές, για τερματοφύλακες που είναι μικρότεροι από εμάς αυτά. Εκεί μας κατάντησαν, Γιάννη μου. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε κάτι και οι δύο, έτσι για να καταλάβετε. Και είναι στην Everton. Ναι, είναι στην Everton. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Μιλάει ο Λούκα Μόντριτς, θα καταλάβετε τα αγγλικά του. English journalists, pundits from television, they're underestimate Croatia tonight, and that was huge mistake, and all these words from them, we were reading, and we were saying, okay, we will see today who will be tired, and like I said, they should be more humble. And respect more opponents, and that's it. But we showed again that we were not tired. We dominate game physically, mentally, in all aspects. We should kill the game even before extra time. And now this is amazing achievement for us. It's dream come true. After such a long time, we are in the final, biggest success in Croatian history. In sport, and we have to be proud, and yeah. From all your achievements in your career, is reaching a World Cup final the best? I would say so. This is one of the best, if not the best. Hopefully, if we manage to win it, it's gonna be for sure by far. Λοιπόν, στην αρχή λέει ότι οι Άγγλοι δημοσιογράφοι δεν ήταν και πολύ ταπεινοί στις δηλώσεις και στα κείμενά τους πριν από τον ημιτελικό με την Κροατία, ότι αυτό το πλήρωσαν, ότι έπρεπε τους πόρωσε να όλο αυτό. Μεγαλύτερο σεβασμό. Έπρεπε να δείξουν περισσότερο σεβασμό και ότι όλο αυτό, επειδή τα διάβαζαν οι παίκτες της Κροατίας, τους πόρωσαν εντός εισαγωγικών στο να παίξουν καλύτερα, γιατί μιλούσαν με πολύ αρνητικά σχόλια για το τι δυνάμεις θα έχουν. Με πολύ υποτιμικά σχόλια για το πώς η Κροατία θα σταθεί απέναντι στην Αγγλία, τι δυνάμεις. Ότι θα είναι πολύ κουρασμένοι. Ακριβώς θα έχουν απέναντί τους. Και ήταν λόγια τα οποία τους πλήγωσαν. Ξύπνησαν τον εγωισμό τους, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό στάθηκα στα λόγια του. Νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή. Είναι για μένα, περιγράφει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι που είδαμε. Και ότι όλα είναι θέμα ψυχολογίας στο ποδόσφαιρο στην τελική. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά στην τελική όταν φτάνουμε σε έναν ημιτελικό, σε μια τέτοια διοργάνωση και οι ομάδες είναι επιβαρημένες, έτσι, και οι παίκτες, γιατί είχαν και μια σεζόν που ολοκληρώθηκε πίσω τους, μιλάει η ψυχολογία και η ψυχή περισσότερο. Και φάνηκε ότι οι Κροάτες το είχαν αυτό. Γι' αυτό και το είδαμε και στην παράταση και με τον γκολ του Μάντζουκιτς. Και ότι μέχρι τέλους δεν υπήρχε περίπτωση η Αγγλία να αντιδράσει. Ναι, Γιάννη. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Όχι, απλά εγώ ήθελα να προσθέσω ότι ο Μόντριτς σίγουρα. Okay, ναι, πιστεύω ότι ο Εμπαπέ είναι ο MVP αυτής της διοργάνωσης, γιατί θα έλεγα ότι κάνει ένα τρομερό ξεπέταγμα, το οποίο, εντάξει, το είχαμε δει, είχε κάνει μια πολύ καλή σεζόν, έχει δώσει μεν κάποια δείγματα, ωστόσο φάνηκε ότι ειδικά στο παιχνίδι με την Αργεντινή ήταν τρομερός, ήταν μοναδικός. Αλλά παρόλα αυτά, ο Μόντριτς νομίζω ότι κερδίζει κάτι παραπάνω από αυτό που είχαμε δει ως τώρα, διότι και με τη Ρεάλ ήταν πρωταγωνιστής, ίσως αυτή την Κροατία την παίρνει ξεκάθαρα από το χέρι. Έχει μια μοναδική ικανότητα ο Μόντριτς να... Εμένα αυτό που με τραβάει περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο πάει την μπάλα, ο τρόπος με τον οποίο κοντρολάρει το παιχνίδι ανάλογα με τον ρυθμό που εκείνος θέλει να δώσει κάθε στιγμή. Ναι, αυτό. Ισχύει. Είναι ένας ηγέτης για την Κροατία. Σαφώς και θα σταθούμε περισσότερο στον Μόντριτς, αν και υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Παιδιά, μέσα για μένα ο Λόβρεν, χωρίς προπονήσεις ουσιαστικά. Και με τέτοια κριτική και τέτοια δείγματα που έχει δώσει, αν θέλει, στο παρελθόν. Ναι, κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουάκι εκείνος.
Τον χάσαμε τον Γιάννη. Χάσαμε τον Γιάννη. Εντάξει, Γιάννη, δεν θα λέμε καλά λόγια για την Κροατία, θα λέμε μόνο για την Αγγλία. Να τον πάρουμε βεβαίως ξανά για να τον αποχαιρετήσουμε ούτως ή άλλως σε πολύ λίγο. Σαφώς και θα σταθούμε. Σαφώς και ο ηγέτης, η βιτρίνα αυτής της Κροατίας δεν είναι άλλος από τον Λούκα Μόντριτς, αλλά όπως λέγαμε προηγουμένως, είναι ένα σύνολο, έτσι, γιατί την ιστορία τη γράφουν οι παρέες. Δεν αρκεί ένα παίκτη, δεν αρκεί ένα ταλέντο. Είδαμε δεν και μπορεί την... να μην πει, ας πούμε, για το Βίντα. Γιατί ο Πέρισιτς... Είναι όλοι ακριβώς, δεν είναι ένας. Δηλαδή δεν είναι ένας. Δικό σου... Άντε Ρέμπιτς. Τελείωσε η μπαταρία του. Εντάξει, ή λοιπόν. Είναι κάπου που δεν έχει σήμα. Απενεργοποιημένο. Έκλεισε το κινητό του χωρίς μπαταρία, βγήκε στον αέρα της πόλης. Λέγαμε προηγουμένως ότι δεν είναι μόνο ένας, είναι πολύ σαφώς και ο Μόντριτς γι' αυτό κιόλας είναι και στη ράλ, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, μόλις πήρα το διαρκές, έχει πάρα πολύ κόσμο από τις 9 το πρωί στα γραφεία της ΠΑΕ. Πήραμε και φανελίτσα για τη μικρή. Είναι ο χαζομπαμπάς της εκπομπής, έτσι. Ο Τίμος, το παοκτσάκι αυτό το άρρωστο, το οποίο βρέθηκε στην μπουτίκ και μας ενημερώνει ότι είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ πήγα μέσα στη βδομάδα, πήγα σε καλή ώρα. Εσύ πήγες σε πολύ καλή ώρα, μεσημεράκι. 4 ώρα. Σου λέει ο άλλος 4 ώρα, δεν θα πάω μετά μεσημέρι τώρα. Ακριβώς. Αλλά με το που πήγα η Σαββατογεννημένη, τους έκανα ποδαρικό. Κατευθείαν. Ναι, γιατί μετά τις 4-5 σου λέει σιγά σιγά να πηγαίνουμε. Πάνε μετά η απογευματινή. Τώρα πάντως είναι ωραία ώρα, γιατί σου λέει πριν πάμε Χαλκιδική, ας σταματήσουμε λίγο τούμπα ή πριν κάνουμε τις δουλειές. Όμως που έχει ουρά εδώ πέρα. Πάρα πολύ κόσμο. Οπότε με υπομονή, καφεδάκι στο χέρι, λίγο σχολιάστε το φιλικό με, την, με τη Γάνδη, πρώτο, δεύτερο, ημίχρονο, τι έγινε, τι να γίνει, να πούμε, ξέρω εγώ. Ένα πω-πω-πω δεν θα πούμε δηλαδή για το Ζαμπά. Όχι, δεν θα πούμε ένα πω-πω-πω για το Ζαμπά. Το είπαμε, προχωράμε. Ναι, φυσικά. Θέλουμε να δούμε και, λέω, και να πούμε και άλλα περισσότερα πω-πω-πω. Εκείνη τη στιγμή όμως ήταν ένα πω-πω-πω. Λοιπόν, για να κλείσουμε την παρένθεση Μουντιάλ, σήμερα, αύριο θα μιλήσουμε για τον τελικό. Θα έχουμε πάλι το Γιάννη στην παρέα μας για να μιλήσουμε για τον τελικό. Σήμερα στις 5 είναι ο μικρός τελικός, Βέλγιο-Αγγλία. Είμαστε με Βέλγιο. Ναι. Είμαστε με Βέλγιο. Αν και να σου πω κάτι προκειμένου, πότε ξεκινάει η άδεια του Μάριου Ασλαμά, ξέρουμε? Αν ξεκινάει από Δευτέρα, δαγκωτό Βέλγιο. Αν είναι από Δευτέρα, να μην έχει πάρει ούτε τον μικρό τελικό, να πούμε Αγγλία να πάει στα κομμάτια. Δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως γι' αυτό που ζητούσε ο Μάριος να γίνει doping control. Ζητούσε doping control. Ναι. Το σκυλί το μαύρο. Μα ναι, γιατί απορούσε πώς γίνεται να πιάσει την 50 μπαλιά στη φάση του. Που απέκρουσε τελευταία στιγμή τον γκολ του Μάντζουκιτς, ναι. Ο Πίκφορντ, κατάλαβες ποια φάση λέει, που κάνει την προβολή. Ναι, ναι, ναι. Απορούσε πώς είχε τη δύναμη σε εκείνο το λεπτό να κάνει εκείνη την κούρσα στην ηλικία του ο Μάντζουκιτς. Να του πω λοιπόν ότι έχει βγει άρθρο, το πιο καθαρό μουντιάλ όλων των εποχών, σε 3.027 δείγματα, ούτε ένα θετικό. Τον σκοτώνεις τον άνθρωπο, τον σκοτώνεις. Λοιπόν, με Βέλγιο είμαστε, γιατί και αυτό το Βέλγιο πρέπει να πάρει κάτι. Πρέπει. Μας άρεσε πάρα πολύ. Συνειδητοποιήσω ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι Βέλγιο-Αγγλία χωρίς καμία ουσιαστική... χωρίς κανένα ενδιαφέρον, έτσι. Κοίταξε, ακούγοντας χθες τον προπονητή των Άγγλων, ο οποίος ανανέωσε για άλλα 5 χρόνια, θα βρίσκεται στο τιμόνι. Όπου κλαίνε, της, δεν τον θέλουν οι φαν της Εθνικής Αγγλίας. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Γιατί δεν τον θέλουν? Ότι δεν τον θέλουν προπονητή. Από τα social media αυτά που διαβάζω. Μια χαρά τους πήγε, νομίζω. Ναι. Εντάξει, είπαμε, απέναντι στην Κροατία μίλησε η ψυχή, έτσι. Η μεσογειακή ψυχή. Ψυχή, ταλέντο, βαλκανική. Οι ίδιοι, το μότο τους στο τουριστικό είναι η Μεσόγειο όπως συνήθιζε να είναι. Α, λοιπόν, η μεσογειακή ψυχή, λοιπόν, και ας είναι λίγο πιο πάνω από εμάς. Απέναντι στην ψυχρή, πώς θα τους χαρακτηρίζω στους Άγγλους? Σαξονική. Σαξονική ψυχή. Οι αριστοκράτες. Φλεγματικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε σήμερα το Βέλγιο να πάρει κάτι, γιατί όντως αξίζει σε αυτή την ομάδα και σε αυτό το σύνολο. Μας άρεσε πάρα πολύ το Βέλγιο. Είναι από τις ομάδες που κρατάμε στο φετινό Μουντιάλ. Κρατάμε και την Ουρουγουάη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, τα επόμενα Σαββατοκύριακα που θα κάνουμε και 3 ώρα, γιατί ξέρετε, θα πάμε 10-1. Αποτίμηση. Θα τα βάλουμε όλα κάτω. Τι μας άρεσε, θα δουλέψουμε μεσοβδόμαδα. Τι δεν μας άρεσε και θα τα αναλύσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε όμως στο διάλειμμα. Αύριο θα μιλήσουμε για τον τελικό. Δεσμευόμαστε και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπουγάτσα με hangover, ακούτε. Νομίζω ότι σήμερα τρέχουμε να προλάβουμε και κάποιο λόγο νιώθω ότι είμαστε στην πίεση. Δηλαδή να μπούμε, να CNN πούμε. CNN της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Λίμπερο. Ναι, ναι.
Συνδεθήκαμε με Αθήνα για Μουντιάλ. Θα συνδεθούμε με 3-5 πηγάρια για Άρη και μετά με Ολλανδία για ΠΑΟΚ. Πρέπει να βρούμε και τους Ολλανδούς. Που είναι μία ώρα πίσω, 10 και 10. Και σήμερα έτσι έχουν ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα. Οπότε ξεκουράζονται. Και... εν τω μεταξύ μου φαίνονται πάρα πολλές ημέρες. Επειδή ήταν και το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας, είναι και το δεύτερο. Νομίζω ότι είναι κανένα μήνα πάνω, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν φύγαν από την αποστολή, που μείναν από τις 22 Ιουνίου εκεί. Ε. Εκεί, κρατάνε σταθερά. Τα παιδιά μας επέστρεψαν για λίγο, πήραν τις ανάσες τους και ξανέφυγαν. Αλλά νομίζω ότι η φετινή προετοιμασία έχει, ρε παιδί μου, τον ατελείωτο. Και εδώ λες πόσο σοφά επέλεξε ο Λουτσέσκου να σπάσει την προετοιμασία σε 2 μέρες. Ναι, ήταν πάρα πολλές ημέρες και δεν γινόταν αλλιώς. Λοιπόν, από την προετοιμασία όμως του ΠΑΟΚ, που θα σταθούμε αργότερα, γιατί έχουμε να πούμε διάφορα έτσι πραγματάκια. Έχουμε να πούμε και για τον Μάνο Αντώναρο, γιατί το είδα τώρα και το θυμήθηκα. Πρέπει να σταθούμε λίγο στο συγκεκριμένο δυσάρεστο γεγονός. Να πάμε στα 3-5 πηγάδια σιγά σιγά στον Άρη. Η προετοιμασία λοιπόν του Άρη είναι μια προσφορά της εταιρείας Top Gas, επίσημου αντιπροσώπου των κορυφαίων ιταλικών συστημάτων υγραεριοκίνησης BRC. Λοιπόν, και βεβαίως μια προσφορά από τα οπτικά Πισανίδης στα κουφάλια. Και οι δύο μας βοηθάνε για να κάνουμε καθημερινές συνδέσεις με τα 3-5 πηγάδια. Κάπως εκεί έφτιαξε ο καιρός, γιατί έβλεπα κάτι βροχές, κάτι κρύα το προηγούμενο διάστημα. Και τζάκι είδα ότι... Ναι, την δηλαδή, Πέμπτη νομίζω άναψε τζάκι. Μεσοβδόμαδα άναψαν και τζάκι. Απίστευτο. Ισχύει, Νίκο, είδα καλά. Ισχύει. Μόνο μία μέρα ανάψατε τζάκι ή ανάψατε γενικότερα? Τη Δευτέρα ή την Τρίτη ήταν που είχε πέσει στους 10 βαθμούς στο βράδυ θερμοκρασία, γι' αυτό. Νομίζω ότι από την Ολλανδία είστε πολύ χειρότερα σε συνθήκες κρύου. Εντάξει, κοίτα, ήταν η κακοκαιρία που είχε λήξει γενικότερα την Ελλάδα για μια-δυο μέρες και εδώ πέρα απλά βγήκε σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί όλη τη μέρα είχε 11 βαθμούς. Ζακέτες, αμάνικα, μπλούζες. Είναι καλός καιρός για προετοιμασία όμως, παιδιά. Είναι κάτι εντάξει, ήταν λίγο υπερβολή όμως αυτό το 11 βαθμό. Η κατάλληλη θερμοκρασία για προετοιμασία. Ήταν υπερβολή για σένα που κάθεσαι με τον καφέ σου και βλέπεις την προπόνηση. Βαθμούς. Για τους παίκτες που τρέχουν και υδρώνουν ήταν μια χαρά η θερμοκρασία. Όχι, και για αυτούς μην νομίζω ήταν το καλύτερο τους. Εντάξει. Λοιπόν, πριν πάμε στα της προετοιμασίας, στα της προπόνησης, καταρχάς ήρθε μια είδηση έτσι μεταγραφικής υφής χθες το βράδυ. Αργά χθες το βράδυ, ναι, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Επειδή υπάρχει κόσμος που δεν διάβασε χθες το βράδυ ή δεν έχει ενημερωθεί ακόμη, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Άρης είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μίτζεν Μπάσα, τον 31χρονο αμυντικό χαφ που πέρσι αγωνιζόταν στην Πάρη. Αλβανός, διεθνής, αν και γεννημένος στην Ελβετία, έχει ελβετικό διαβατήριο. Ένας από τους πολλούς, έτσι, που είναι γεννημένοι στην Ελβετία, από άλλη χώρα, έχουν ελβετικό διαβατήριο και πάει λέγοντας. Κωσοβάρος ο συγκεκριμένος κιόλας, συμπέκτης και του γνωστού σας στο Ελκαντουρί Σιντορίνο 2 σεζόν. Θα έχει παρέα. Να βγάλουμε τον Ομάρ να μας πει για τον Μπάσα. Πιστεύω ότι... τι τον κάτσε κιόλας. Πολλοί νομίζουν ότι και αυτό τον γνωρίζει. Συνυπήρξε και στην Εθνική Αλβανία. Έτσι, αρχηγός ο Μπάσα, ναι. Ναι, είναι αρχηγός και στην Εθνική Αλβανία, ήταν αρχηγός και στην Τωρίνο. Ο Άρης είναι σε προχωρημένες επαφές με τον παίχτη, είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Την επόμενη εβδομάδα δεν έχει καθοριστεί ακόμα ημέρα. Θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να γίνουν οι τελικές συζητήσεις. Λεπτομέρειες νομίζω απομένουν, να περάσει και τα ιατρικά ο παίχτης και να ανακοινωθεί ένα deal που. Είχε πολλές επαφές και συζητήσεις κυρίως η διάρκεια της χθεσινής ημέρας, γι' αυτό και αργά χθες το βράδυ βγήκε συγκεκριμένη είδηση. Έγιναν οι τελικές επαφές του Άρη με τον παίχτη και τον εκπρόσωπό του και πλέον περιμένουμε την άφηξή του από εβδομάδα στην Ελλάδα για να τελειώσει και η υπόθεσή του και να κλείσει και ακόμα ένα μέτωπο για τον Άρη, ο οποίος έψαχνε έναν αμυντικό χαφ, έναν παίχτη που από τα βασικά του στοιχεία θα ήταν η δύναμη, αμυντικογενή, όπως είναι ο Μπάστε. Εξάρι, ναι. Είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τη βρώμικη δουλειά στη μεσαία γραμμή, ο συγκεκριμένος, και από ό,τι είδα και από τις κάρτες του σεζόν που αγωνίζει στην Ιταλία, βαράει και τη μάνα του Ελένη. Ωραία. Ξέρεις, αυτά τα εξάρια εμείς τα αγαπάμε, Νίκο. Ναι, αυτά καλά. Τίποτα. Ή εγώ ή μπάλα. Δεν υπάρχει αντίπαλος, ναι. Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει και κάτι βιντεάκια που είδαμε είναι τέτοιο στυλ ο Μπάσα. Είναι ο κόφτης που δεν θα χαρίσει
Και έναν τέτοιο παίχτη έψαχνε και ο Άρης κιόλας, για να κάνει τη βρώμικη δουλειά στη μεσαία γραμμή και να πλαισιώσει τους Κολάσο και Ματίγιας. Στο 4-3-3 που είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Ερέρα να χρησιμοποιεί την φετινή σεζόν. Άρα πλέον ο Άρης, αφού κλείνει σιγά σιγά ακόμα ένα μέτωπο μεταγραφικό, πάει για τις επόμενες κινήσεις, ρίχνοντας το βάρος πλέον στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός επιθετικού. Υπάρχει βέβαια. Περίμενε. Κενό. Νίκο, για να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά έτσι, το Σαββατοκύριακο, γιατί τα λες και ωραία μεσοβδόμαδα. Με την απόκτηση του Μπάσα, πόσες κινήσεις έχουν γίνει στο σύνολο μέχρι τώρα? 9. Του Μπάσα θεωρείται σχεδόν τελειωμένο, γι' αυτό το βάζω μέσα, έτσι, αφού απομένουν τυπικές λεπτομέρειες να περάσει ιατρικά. Και βάζω κανονικά τη συγκεκριμένη κίνηση ως μια μεταγραφή που θα πάρει σάρκα και οστά τις επόμενες ημέρες. 9 κινήσεις έχουν γίνει, έτσι. Ναι. Και περιμένουμε σίγουρα άλλες 2. Εγώ θα πω 3 λογικά, γιατί ο Άρης χρειάζεται και ένα δεξιό μπακ. Από τη στιγμή που υπάρχει μόνο ο Τζανακάκης για τη συγκεκριμένη θέση. Τώρα βέβαια εντάξει, εκεί ο Άρης, αν δεν βρει έναν καθαρό δεξιμπακ, μπορεί να πάρει έναν ακόμα στόπερ που να αγωνίζεται και εκεί. Αλλά το βάρος πέφτει πλέον, γιατί στην ομάδα θεωρούν ότι εύκολα δύσκολα θα βρουν κάποιον παίχτη για το δεξιάκρο της άμυνας. Πέφτει στον βασικό στόπερ της νέας σεζόν που θα πλησιάσει το Σόουζα, το Δελιζίση και τον Καψάλη. Και την υπέρβαση που θα ψάξει η ομάδα στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί νομίζω θα διατεθούν και τα περισσότερα χρήματα, δηλαδή περισσότερα και από αυτά που έδωσε ο Άρης στον Κολάσο, το συμβόλαιο του οποίου υπολογίζεται στις 250.000 ευρώ για την επόμενη σεζόν. Και στόχος είναι αυτές οι δύο κινήσεις τουλάχιστον να γίνουν μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία στις 26 του Ιούλη, δηλαδή μια μέρα μετά το φιλικό με την ΑΕΚ. Και ίσως να έχουμε και εξελίξεις από εβδομάδα που επιστρέφηκε ο Άρης στην Θεσσαλονίκη. Θα είναι εκεί και ο Πάκο Ερέρα, θα είναι και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, για να βάλουν κάτω τις περιπτώσεις που έχουν και να προχωρήσουν όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις τους. Μιλάμε για πολύ νέο αίμα, έτσι, στην ομάδα φέτος. Εντάξει, ήταν απαραίτητο νομίζω. Ο Άρης δεν κάνει απλά προστίξη αυτή τη στιγμή, βέβαια. Εντάξει, αν κάτσει κάποιος τα βάλει κάτω και τα δύο, ο Άρης αυτή τη στιγμή χτίζει την 11η της νέας σεζόν. Δηλαδή, ξέρεις τον Καψάλη, τον Ασλίδη. Οι υπόλοιποι παίχτες λογίζονται ως βασικοί. Ο Κουέστα, ο Μενέντες, ο Ματίγια, ο Μπάσα, ο Ματίο Γκαρσία, ο Ντιγκινί που ήρθε για αυτός. Βέβαια, όλο αυτό θέλει και χρόνο για να μοντεριστεί, καταλαβαίνεις. Κοίτα, εννοείται, εντάξει, ο Μεγένη είναι ένα ζήτημα τώρα και χημεία που πρέπει να βρει η ομάδα. Γι' αυτό και προσπαθούν να κλείσουν γρήγορα με τις μεταγραφές, τουλάχιστον τις βασικές τους επιλογές, ώστε να τους έχει ο Ερέρα στη διάθεσή του στην Ολλανδία, που θα γίνει και το βασικό μοντάρισμα της ομάδας και με τον βασικό πυρήνα των φιλικών που θα δώσει. Αναχώρηση στις 26, έτσι, για Ολλανδία. 26 και επιστροφή στις 5. Κοίτα, να σου πω κάτι, καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Στην έναρξη του πρωταθλήματος. Ο Άρης θα χρειαστεί, πιστεύω, περίπου ένα μήνα επιπλέον μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, προκειμένου να αρχίσει να βγάζει στο γήπεδο αυτό το οποίο θέλει ο Ερέρα και να ρολάρει. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, το σημαντικό για τον Άρη είναι ότι μετά από μια καθυστέρηση που υπήρξε στο μεταγραφικό, αρχίζουν και γρήγορα και κλείνουν μέτωπα. Ναι. Ήδη η ομάδα έχει κάνει 9 μεταγραφές, δηλαδή. Και περισσότερες βάσει των στοιχείων που υπάρχουν για τους παίχτες και σε μια πρώτη γνώμη θεωρείται αρκετά καλές κινήσεις. Βεβαίως όλα θα αποτυπωθούν στο χορτάρι. Είναι τα κλασικά τα οποία συνοδεύουν τις μεταγραφικές κινήσεις. Είναι το γήπεδο. Να σου πω κάτι. Είναι κλισέ, αλλά δεν μπορείς να ανοιχτείς πάρα πολύ για κινήσεις. Γιατί υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έρχονται, κουμπώνουν, ξένοι και δένουν απόλυτα, και άλλοι οι οποίοι δεν ενσωματώνονται ποτέ και δεν μπορούν να εγκληματιστούν μέσα σε μια ομάδα ποτέ. Έτσι. Πάντα σε μια μεταγραφική περίοδο παίζει, παράδειγμα, ότι κάνεις 10 μεταγραφές. Δεν γίνεται να σου βγουν και οι 10. Υπάρχουν 1-2 που δεν θα σου βγουν. Απλά προσπαθείς να το περιορίσεις όσο περισσότερο μπορείς. Γι' αυτό και στον Άρη πήγαν λίγο χρόνο παραπάνω, ώστε να κάνουν τις καλύτερες επιλογές που θα μπορούσαν. Και με τον Μπάσα θεωρούν ότι κάνανε μια τέτοια επιλογή για την μεσαία γραμμή. Νίκο, με Χρήστο Μπούρμπο τι ακριβώς συνέβη? Κοίτα, με τον Μπούρμπο υπήρχε αρχικά μια προφορική συμφωνία. Για ανανέωση, έτσι. Και τον Θόδωρο Καρπίδη για ανανέωση για ακόμα ένα χρόνο. Ήταν και επιθυμία του ποδοσφαιριστή να κλείσει την καριέρα του στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Ο Ερέρα όμως εισηγήθηκε αρνητικά για τον ποδοσφαιριστή, κυρίως λόγω της ηλικίας του, γιατί ο Μπούρμπος είναι 34
35 και μία από τις βασικές αρχές του Ερέρα είναι ότι θέλει ποδοσφαιριστές το πολύ μέχρι 30 χρονών. Δηλαδή ο Ντιγκινί που είναι 30 είναι στο όριο, ο Μπάσα που είναι 31. Το έχει ξεπεράσει το όριο. Το έχει ξεπεράσει το όριο, απλά θεωρείται μια διαφορετική και πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ο Μπούρβος πόσο είναι, είπαμε? 34-35. Οπότε ξεφεύγει από τα θέλω και από τα όρια του Ερέρα. Τον ήθελε νομίζω και ο Θόδωρος Καρπίδης για ένα διαφορετικό ρόλο μέσα στην ομάδα. Αλλά στα αποδυτήρια, ναι. Στα αποδυτήρια και τα λοιπά, αλλά η τελική απόφαση ανήκει στον Ερέρα. Κάτι αντίστοιχο είναι και στην περίπτωση του Πλατέλα που ο Καρπίδης ήθελε να τον κρατήσει. Αλλά ο Ερέρα, ναι, δεν ήθελε τον παίχτη για αγωνιστικούς λόγους. Όπως για τους ίδιους λόγους δεν θέλει και τον Μπούρμπο. Εντάξει. Και από τη στιγμή που αυτός είναι που θα κουτσάρει την ομάδα όλη τη σεζόν, αυτός είναι το αφεντικό, αυτός πήρε και την τελική απόφαση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή που, για να είμαστε δίκαιοι, ήρθε στον Άρη σε δύσκολες καταστάσεις, έβαλε και αυτός πλάτη για να επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου. Και όπως και με τον Μπούρμπο και με όλους τους παίχτες της περσινής σεζόν, ο Άρης οφείλει να τους αντιμετωπίσει με σεβασμό, γιατί βοήθησαν και έβαλαν πλάτη. Και πρόσφεραν στα δύσκολα, έτσι. Επιστρέψει, ναι, και πρόσφεραν στα δύσκολα, πολύ βασικό, για να επιστρέψει η ομάδα στην φυσική της θέση. Γι' αυτό και μετά και από την συγκεκριμένη εξέλιξη με τον Μπούρμπο, ο Άρης θα κινηθεί πιο ζεστά την απόκτηση ενός παίκτη για το δεξί άκρο της άμυνας. Θεωρείται τελειωμένη η υπόθεση του Μπούρμπου, έτσι, ότι αποχωρεί. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι με τον Μπούρμπο. Είναι πλέον οριστικό ότι δεν συνεχίζει στην ομάδα. Ωραία. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο All About Άρης έχει σήμερα μία συνέντευξη, έτσι, φρεσκαδούρα, με Ντιγκινί. Ντιγκινί, ναι. Είναι από τα νέα πρόσωπα της. Νέο μεταγραφικό απόκτημα, έτσι ακριβώς. Γεύση, ναι, πρώτες εντυπώσεις, πρώτες εικόνες, τι σου έμεινε από την συνέντευξη? Κοίτα, είναι ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων. Και ένα μιλάει παιδί ελληνικά, που... γιατί ήταν και στον Ατρόμητο. Λίγα. Και παθητικά. Λίγα. Ναι, ναι, σωστά. Συνεννοείσαι, αλλά καλύτερα δηλαδή να μιλάς μαζί του στα αγγλικά. Ναι. Εντάξει, ο Άρης πήρε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος προέρχεται την καλύτερη σεζόν του στην Ελλάδα. Την κοινή είχε κάνει πέρυσι 28 παιχνίδια, 10 γκολ και 7 assist. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και βλέπει και ο ίδιος τον Άρη ως το μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα του, όπως είπε χαρακτηριστικά θέλει ο Άρης να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα του. Είχε μια καλύτερη οικονομικά πρόταση από τη Χάπουελ, 220-230.000 ευρώ, Χάπουελ Τελαβίδ. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, προτίμησε να μείνει στην Ελλάδα, γιατί τα τελευταία χρόνια λέει, εδώ πέρα λέει, έχω χτίσει κάτι και δεν ήθελα, λέει, να το αφήσω. Με ξέρει και ο κόσμος εδώ πέρα. Έχω προσαρμοστεί και εγώ στα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος και ήθελε να αγωνιστεί κάποια στιγμή και σε μια ομάδα του επίπεδου του Άρη. Αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν λέει, πριν έρθω λέει, στην Ελλάδα για τον Παθρακτικό, άρχισα να ψάχνουμε, λέει, για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τις ομάδες και έβλεπε κάποια βιντεάκια, λέει, και από τότε, λέει, είχε πέσει το μάτι μου στον Άρη. Και από τον Παθρακτικό και όλος που είχε συμπέφτει τον Τζουμάνι, τον Χαβίτο, ναι, ρωτούσε για τον Άρη, για τις καλές εποχές της ομάδας, για τον κόσμο κτλ. Και είπε ότι κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα, λέει, μια επιθυμία προκειμένου κάποια στιγμή να αγωνιστώ στον Άρη της Θεσσαλονίκη. Και η μοίρα τα έφερε. Είναι μαζί με την οικογένειά του στην Ελλάδα? Ναι, νομίζω. Ναι, γιατί ξέρεις, παίζει ρόλο η οικογένεια, αν αισθάνεσαι καλά κάπου, αν έχεις δέσει σε μία χώρα και η οικογένειά σου είναι καλά, κοιτάς να... Γι' αυτό ήταν δύσκολο τώρα να μπει στη δικασία να αλλάξει χώρα, να αλλάξει περιβάλλον και να πάει στο Ισραήλ, παρόλο που σαν λόγω τα λεφτά ήταν καλύτερα εκεί πέρα. Ναι. Σε σχέση με τα χρήματα που του έδωσε ο Άρης. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι οικογενειακός, γιατί ζυγίζεις όλα τα δεδομένα. Σαφώς το οικονομικό είναι μια σημαντική παράμετρο σε κάθε μεταγραφή και σε κάθε σκέψη που κάνει ο ποδοσφαιριστής, αλλά από εκεί και πέρα, αν έχει οικογένεια, αν έχει παιδιά, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και όπως είσαι εσύ πολύ καλά, λένε, αν υπάρχει μια γυναίκα που του λέει, εγώ δεν θέλω να πάμε εκεί. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν μ' αρέσει να δεν πάμε. Δεν να προσφέρεις εσύ γη και είδωρο, έχουν χαλάσει μεταγραφές, έχουν σηκωθεί παίκτες και έχουν φύγει γιατί η γυναίκα τους δεν αισθανόταν καλά και δεν περνούσε καλά. Άπειρες, Νίκο μου, περιπτώσεις. Πολλά τα παραδείγματα, όλα βγαλμένα από τη ζωή, μην νομίζεις. Εμείς τα ξέρουμε καλά. Ο λεγόμενος παντοφλάκιας. Αλλά εντάξει, ο Ντιγκινί ευτυχώς δεν είχε τέτοιο θέμα. Εντάξει, στη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Μια ακόμα καλύτερα, αναβάθμιση θα το πω εγώ. Ναι, ναι, ποιότητα. Ναι. Ποιότητα. Έτσι ακριβώς. Μην τα λες αυτά, γιατί η Ελένη Μπούντο αγαπάει λίγο παραπάνω Αθήνα.
Ναι, για Σαββατοκύριακα. Και για διήμερα, τριήμερα. Νίκο. Το να μείνω στην Αθήνα δεν είμαι. Λέει, για 2-3 μέρες είναι καλά. Ναι. Θα αντέξει, βρε, αυτή μακριά από την Τούμπα. Για 2-3 μέρες γι' αυτό λέει. Πάμε στα τη προπόνηση, Νίκο, γιατί ξανήκεσαι κι εσύ όπως στις μεταγραφικές κινήσεις. Για πες. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το πρωινό πρόγραμμα. Είναι και η μοναδική προπόνηση για σήμερα, δεν θα έχει το απόγευμα και κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, δεν θα έχει ούτε αύριο το απόγευμα. Θα είναι μόνο πρωινές, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, μία πρωινή και τη Δευτέρα το πρωί και η ομάδα θα αναχωρήσει, θα πάρει βασικά το δρόμο της επιστροφής για την Θεσσαλονίκη και αύριο το μεσημέρι μάλιστα οι παίχτες του Άρη έχουν οργανώσει και ένα μπάρμπεκι που θα κάνουν. Αυτά είναι τα καλύτερα να ξέρεις. Θα συμμετέχετε ή όχι, εκεί θέλω να ξέρω, αν θα φάτε κι εσείς. Φαντάζομαι ότι θα μας καλέσουν. Και πέρυσι οι συνάδελφοι που ήταν εδώ πέρα στην προετοιμασία τους είχαν καλέσει. Φαντάζομαι ότι θα μας καλέσουν. Ότι μας κάτι θα γίνει. Κάτι μπορεί να γίνει, εντάξει. Με διοργανωτή το Γιώργο το Δελιζήσι που και πέρυσι νομίζω ότι είχε αναλάβει να το οργανώσει αυτός. Το διοργανώνει αυτός και φέτος έχει κινήσει τις διαδικασίες. Έχει βρει μια εξαιρετική προβατίνα, λένε οι πληροφορίες. Και έτσι λίγο τελευταία. Οπότε είπαμε το barbecue αύριο. Ναι. Ωραία. Ελπίζω να σε βγάλουμε πριν πέσει με τα μούτρα στο φαγητό και μετά σε ψάχνουμε στα τηλέφωνα. Ναι, γιατί τέτοια ώρα ξεκινά το μεζεδάκι και το τσιπουράκι όσο ψήνουνε. Τέτοια ώρα ναι, μπαίνουν τα κάρβουνα, η αλήθεια. Μην πεις είμαι σε φάση διατροφή, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω. Εντάξει, Νίκο. Σε φάση διατροφή είσαι όλο το χρόνο. Όχι, δεν κάνω διατροφή. Το μόνο που έχω κόψει εδώ και μια εβδομάδα. Μαχαίρι βασικά και παραπάνω είναι το ψωμί. Μπράβο. Είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Εντάξει. Είναι και λίγο το κρύο εκεί στα 3-5 πηγάδια, σε βοηθάει ακόμη περισσότερο. Έτσι. Τώρα όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση, είδαμε τον Ερέρα να χωρίζει πάλι τους παίχτες σε τρεις ομάδες των 7. Είναι από τις αγαπημένες του ασκήσεις, σε αυτό το πρωτάθλημα της προετοιμασίας. Είδαμε τον Μενέντες σε πολύ καλή κατάσταση, έβαλε και 3 γκολ μάλιστα, ο Ισπανός μπακ. Και είδαμε για πρώτη φορά και το Χουλιάν Κουέστα να συμμετέχει σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης, γιατί τις προηγούμενες 2 μέρες ο Ισπανός τερματοφύλακας δούλευε αποκλειστικά με τον Αντώνη Λικούρη, τον προπονητή τερματοφυλάκων, μετά από μια συζήτηση που είχαν έτσι να μπει λίγο σταδιακά, λίγο πιο αργά σε σχέση με τους άλλους, σήμερα μπήκε και αυτός στο δίτερμα που έγινε. Για τους τερματοφύλακες είναι λίγο πιο εύκολο να μπουν, η αλήθεια είναι, σε πιο... σε ρυθμούς προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Για τους υπόλοιπους νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος, έτσι πάντα. Όχι, κοίτα, τώρα έγινε το αντίστροφο. Δηλαδή είδαμε το Μενέντες και το Ματί για να μπαίνουν κατευθείαν την πρώτη μέρα. Α, μπήκαν κατευθείαν, ναι. Μπήκαν κατευθείαν οι δύο Ισπανοί. Με τον Κουέστα, επειδή συζήτησε και με τον Αντώνη τον Λικούρη, ή αποφάσισαν 2 μέρες ο παίχτης να κάνει μόνος του προπονήσεις με τον προπονητή του τερματοφυλάκου. Και από σήμερα μπήκε και αυτός κανονικά στο δίτερμα και θα τον δούμε και αύριο και την Δευτέρα. Τον συγκεκριμένο, πολύ ένταση και σήμερα, πολύ τρέξιμο, πολλές μονομαχίες. Αυτό είναι το ευχάριστο, ένα από τα ευχάριστα βασικά σε αυτό το πρόσφατο της προετοιμασίας, ότι οι παίχτες τους βλέπεις θα δίνουν όλες τις προπονήσεις, μέχρι και μεταξύ τους μαλώνουν κάποιες φορές. Βέβαια όταν βγαίνουν από το γήπεδο τα αφήνουν όλα εκεί και είναι όλα καλά. Και σήμερα έγινε και κάτι τέτοιο είδαμε και σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό χαροποιεί κυρίως τον Ερέρα που βλέπει τους ποδοσφαιριστές να μην χαλαρώνει και να ανταποκρίνονται σε αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα που έχει εφαρμόσει τις τελευταίες 10 μέρες εδώ πάνω. Που είναι το ζητούμενο σε κάθε προετοιμασία και για κάθε προπονητή, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ωραία, Νίκο, να σε αφήσουμε να ολοκληρώσεις τα της προπόνησης και των γραπτών σου. Θα σε ακούσουμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Μάθαμε και τα του Άρη. Να καλωσορίσω τον Σάρι. Ναι. Μαουρίσιο. Welcome, έτσι, bienvenido. Στα γαλλικά κάποιος. Bienvenue. Σε όλες τις γλώσσες. Στα ιταλικά. Bienvenato. Buongiorno. Bienvenuto. Bienvenuto. Ναι, είναι σίγουρα. Και αλυσίδα καταστημάτων διατροφής. Ωραία, λοιπόν. Bienvenuto. Ο οποίος είναι ο διάδοχος του Αντώνιο Κόντε, βεβαίως, στην τεχνική ηγεσία της Chelsea. Δηλαδή για 3 χρόνια. Για 3 χρόνια. Θα καπνίζει εκεί στον πάγκο, θα γίνεται έξαλλος. Σάρι, μαζί είμαστε έτσι σε αυτά τα 3 δύσκολα χρόνια τα οποία μας περιμένουν, αλλά άκρος πετυχημένα, γιατί είμαι σίγουρη και πιστεύω πολύ σε σένα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα να πάρουμε μία τελευταία ανάσα και ερχόμαστε.
Εδώ είμαστε. Τα μηνύματα από την κίνηση για Χαλκιδική δεν είναι πολύ ευχάριστα. Έχει αρκετή. Οπλιστείτε με υπομονή. Πήγαμε από Αθήνα 3-5 πηγάδια να πάμε και μια Ολλανδία. Βέβαια. Γίνεται χωρίς Ολλανδία. Δεν γίνεται χωρίς Ολλανδία. Ούτως ή άλλως τα παιδιά μας είναι εκεί. Θα είναι εκεί μέχρι και την Τρίτη. Και όχι μόνο είναι εκεί. Αύριο δίνουμε σκυτάλι και μετά έχει φιλικό. Μια μισή ώρα το μεσημέρι. Γιατί έχει το τελικό του Μουντιάλ. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι πάρα πολύ καλά βγαίνει αύριο η μέρα. Πρώτα παιχνίδι ΠΑΟΚ, μετά τελικό Μουντιάλ. Και τη Δευτέρα άλλο παιχνίδι. Την Πέμπτη το φιλικό. Πόσο ταμάμ ήρθε. Που δεν είχε Μετά τα ημιτελικά. Για να μην είμαστε σε στέρηση, ποδοσφαιρική στέρηση. Ήταν μια Παρασκευή. Βάλαμε τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις τις Παρασκευές. Και κούμπωσε το πρόγραμμα μια χαρά. Σταύρο, καλημέρα. Τι γίνεται. Καλημέρα. Έλεγα πριν ότι νιώθω ότι είστε πάρα πολύ καιρό πάνω. Δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε τόσο πολύ αυτή η προετοιμασία. Έτσι είναι το ψωμί της ξενικιάς, ναι. Ναι, το ξέρω. Κάθε χρόνο το βγάζεις δύσκολα. Ναι. Με πόνο καρδιάς, Καζατζίδη στο τέρμα. Να είσαι έξω από το σπίτι σου, μακριά από τη χώρα σου. Τους φίλους σου, την οικογένειά σου. Τους φίλους σου, την οικογένεια. Την ελληνική σαλάτα. Καλά, φάγαμε μία χθες και περισσότερες πτερυγές από... Τέλος πάντων. Δεν τρως καλά και βγαίνει προς τα έξω. Ναι, γεγονός είναι αυτό. Όχι ότι δεν το αναγκηρίζω να τρώω καλά. Να σου πω κάτι. 15 χρόνια που λέει ο λόγος πηγαίνετε στην Ολλανδία κάθε καλοκαίρι. Δεν έχετε κάποιες σταθερές κάπου που να ξέρετε ότι εκεί θα φάμε καλά, θα πάμε και μια μέρα. Θα είμαστε μία ώρα στο αυτοκίνητο, αλλά θα φάμε καλά. Πήγανε στον ξάδερφο του Άρντα. Δεν εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με την κουζίνα του. Εγώ τώρα, δηλαδή, ακόμα πήγα να βράσω πατάτες και ανοίξαν οι πατάτες. Και ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ που μαγειρεύεις, αφού έχεις αγανακτήσει, έχεις απειβδίσει, δεν μπαίνεις στην κουζίνα, έστω να κάνεις κάτι. Δεν μπορεί να πλύνει τα πιάτα. Όχι, μετά. Όχι, ρε. Ναι, αυτό δεν μπορεί να είναι ένα θέμα. Γιατί... Ναι, δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Αλήθεια λες. Δηλαδή το πλυντήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί, όχι. Να ζητήσετε τα λεφτά σας πίσω. Καλά, ξεκάθαρα στις κριτικές που θα φάει αυτός, θα δώσει για την πινελίκια από τα λίγα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι εκεί το θέμα, είναι ότι το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Είναι πικρό και έχει κρατήσει πάρα πολλές μέρες. Δεν ξέρω, η απουσία σας φέτος... Το νερό της θολό... Ναι. Το νερό της θολό που λέει το τραγούδι. Ναι. Και κάτι άλλο λέει μετά, δεν μπόρεσε τόσο κύμα μιζέρκες να σπράξω. Να το ακούσω. Ναι. Δεν άντεξε παραπάνω. Εντάξει, μετράμε αντίστροφα, έτσι. Δύο μέρες και σήμερα μείνανε. Κάτσε, τι γυρνάς και σήμερα. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη γυρνάτε. Δεν τη μετράω καν. Πώς δεν τη μετράς, στον δρόμο θα είμαστε. Στον δρόμο, ναι, αλλά στον δρόμο της επιστροφής. Δηλαδή μπαίνεις, δεν θα ξυπνήσεις και θα πας να φας στα μέρη του. 120 χιλιόμετρα, να αφήσουμε τα μάξι, να μην χαλάσουμε το πλυντήριο αυτοκινήτων. Σωστά. Το χαλάσαμε την προηγούμενη φορά. Σωστά. Ωραία. Να μπούμε μέσα στο δρόμιο. Να περιμένουμε πόσες ώρες. Ναι. Θέλετε να πεις σου στέλνει και μια καλή μέρα. Κατέβηκε τώρα. Βεβαίως. Από τον τέταρτο όροφο. Υπήρχε ερώτηση από φίλο. Κύριε παιδιά, στο ΠΑΟ 24, ο Στέργιος ο Αναστασιάδης που τον ακούτε αλλά δεν τον βλέπετε. Υπάρχει σκηνή που δεν ρουφάει τζούρα από το τσιγάρο 18 δευτερόλεπτα. Έχεις εκλέπει. Είναι το ψωμί της ξενικιάς. Αυτό. Να σου πω κάτι. Έπρεπε να το κάνετε και μουσικό χαλί στο βίντεο. Ναι. Σας θέλω λίγο. Κοίτα, έγινε και αυτό στην αρχή νομίζω. Ναι. Έγινε και αυτό στην αρχή. Σε ένα ΠΑΟ 24 on the road, ναι, το είχαμε και αυτό. Ξέρεις τι περιμένει ο κόσμος εδώ μεταξύ τώρα. Δέχεσαι ένα bullying από τον Δημήτρη και χρωστάς μια ιστορία. Πότε θα την πεις, δεν ξέρω. Όταν με αφήσουν να την πω, δηλαδή. Ναι, σε θυμώνουν, Σταύρο μου, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Όταν, πώς το λένε, ήρθε ο άλλος ο φροντιστής από το γήπεδο, με διέκοψε. Χθες έπεσε η μπαταρία. Ωραία. Τις προάλλες να πούμε δεν με αφήνα να την πω. Εντάξει, αυτό είναι σκάνδαλο. Από τα πιο ωραία βίντεο ήταν εκείνο με την αυτοκριτική για τις ερωτήσεις που έγιναν. Αν μελετάει τη Βασιλεία, σκοτώνεται στο διάβασμα. για όσοι δεν το έχουν δει αυτό το βίντεο, πρέπει να το δουν. Κάνουν την αυτοκριτική. Ναι. Μας ξεφωνήσεις για τις ερωτήσεις μας, οι κοπέλες στο στούντιο, Στέργιο. Όχι, δεν ξεφωνήσουμε, λέμε ότι αυτό το βίντεο ήταν εκπληκτικό. Ήταν εκπληκτικό, λέει, το βίντεο.
εντάξει, δεν πρέπει να περάσουμε και μια αύρα τι συζητάμε μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι μετά από κάποιο event. Μα στο backstage και στις παρακάμερες είναι το zoom. Ακριβώς. Και τελικά δεν μάθαμε ποιος έκανε την καλύτερη χειρότερη έχουν ερώτηση. Έχουν γίνει τρεις ερωτήσεις, εγώ θα το πω και ο Στέργιος, η μία καλύτερη από την άλλη. Για σεμινάρια. Εγώ ρωτάω αν μελέτησε τη βασιλεία. Ο Λόγιος Ενρίκης. Εντάξει, ο γνωστός ήταν το βράδυ με τα βιβλία. Ναι. Και, ναι, εντάξει. Εννοούσα βέβαια ότι την έχει παίξει και ξέρει το κλίμα, αλλά... Αλλά κάπως διατυπώθηκε, ναι. Χάθηκε στη μετάφραση, ναι. Ωραία. Ο Στέργης νότησε πως αισθάνεται ότι τον αγαπάει ο κόσμος και τον χαίρομαι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Ο Τζόρμα την νότησε. Ούτε καν θυμόμαστε. Δεν την νότησε, Τζόρμα, δεν θυμόμαστε. Ένα επίσης... Έτσι δυνατό, ε. Πουλιτζερικό ερώτημα. Για κομμωδία, ναι. Και οι τρεις ήμασταν εκείνη τη μέρα. Σε δυνατή φόρμα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί, στο μεταξύ, είναι η περιβόητη συνέντευξη που έγινε και ενημερώθηκε 2 ώρες μετά ότι φεύγει, εντάξει. Τι ωραία πράγματα. Ναι, δεν υπάρχει. Στο μεταξύ, εγώ το είχα το ένστικτο. Είναι η αλήθεια. Ότι... Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, γιατί έχουμε και μια συνεννόηση και στο Viber, περιμένει. Βεβαίως. Να πούμε ότι η προετοιμασία είναι μια προσφορά της ICAS Cars Group. Εισαγωγές, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές ΙΧ και επαγγελματικών αυτοκινήτων. Αποκτήστε το αυτοκίνητο που θέλετε χωρίς προκαταβολή έως 72 μήνες και άτοκες δόσεις με κάρτα. ICAS Cars Group με πλήρη μονάδα ανταλλακτικών, παντός τύπου αυτοκινήτων, ελαστικών και ζαντών. Τα βρίσκετε βεβαίως σε 2 σημεία, ανατολικά στην εμπορία αυτοκινήτων, στον κόμβο Πηλαίας Πανοράματος και δυτικά τμήμα ανταλλακτικών έναντι νοσοκομείου Παπαγεωργίου, τηλέφωνο 2310-300-313 και στο ίντερνετ ikascars.gr. Σταύρο Κόλκα ακούτε βεβαίως. Είναι στην Ολλανδία για λίγες ημέρες ακόμη. Για περιορισμένες εμφανίσεις στην περιοχή σας. Ναι, ο επίτιμος πολίτης της Ολλανδίας. Αλήθεια είναι αυτό, για περιορισμένες εμφανίσεις. Δεν φεύγεις με μια κατάθλιψη. Το ξέρεις που με πιάνει κατάθλιψη. Για πες. Όταν διαπιστώνω ότι τα χωριά της Ολλανδίας θα ξέρουν καλύτερα από δικά μας. Νομίζω ότι πλέον χαιρετάτε τον κόσμο με τα μικρά «Hey, Jonathan». Here again. Κύριε Τζόναθαν, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Υπάρχει η εξής ατάκα. Εδώ όλοι όταν πατάς στον δρόμο λέει «Χάι, χάι». Ναι. Και πιο πριν να ανταλλάσσουμε ένα «Χάι», έχοντας το ίδιο από δίπλα μου έγινε το πρώτο βήμα. Λοιπόν, για Βάρντα θέλει ο κόσμος να μάθει. Πολύ ωραίο μαλλί. Χωρίς περμαλάντια. Είναι φυσικό. Για Βάρντα και για Μπαμπά Μπίσεσβαρ μας ζήτησαν να ρωτήσουμε. Έχει γράψει Τσακαλάς μυθικό τέτοιο, εντάξει, δεν ξέρω τι είδατε. Για τον μπαμπά του Μπίσεσβαρ. Ναι. Που είναι φωτογραφία με τον Μπίσεσβαρ και τον μπαμπά του και λέει όταν κάποιος επηρεάζει την γειτονιά και φωνάζει τον μπαμπά σου στα καμάρια. Είναι και ο Μπερές, είναι και το Πούρο, είναι όλο το στυλάκι. Και τι περίμενες, κάτι λιγότερο από τον μπαμπά Μπίσεσβαρ. Είναι μαύρο 200 κιλά, δηλαδή ο Μπίσεσβαρ είναι ένα κεφάλι του κάτω. Είναι ο πρώτος μπαμπάς που ρίχνει ένα κεφάλι του γιο. Θα ήθελα ένα, έτσι, να βρεθώ μια μέρα σε αυτή την οικογένεια μέσα. Δεν είναι λίγο σαν τον Σακ? Είναι. Εμένα αυτό μου θύμισε όταν τον είδα στο πρώτο πλάνο. Και είναι εκεί σε κάθε παιχνίδι ο μπαμπάς Μπίσεσβαρ. Αφού εκεί μένει ο άνθρωπος, θα μου πεις, εκεί είναι. Με Βάρντα τι γίνεται, ρωτάει ο κόσμος. Τι να γίνει, προσαρμόζεται σιγά σιγά. Δεν μπαίνει στην ομάδα. Εντάξει, ο ίδιος θεωρεί ότι τους ξέρει τους περισσότερους. Αυτό είναι βέβαια στο μυαλό του, γιατί το παιχνίδι τον περισσότερο δεν το ξέρει. Δεν ήταν δηλαδή πέρσι εδώ να δουλέψει με την ομάδα. Ωραία, θέλει και αυτό το χρόνο του, καλά πάει. Τον έχει στο από κοντά και ο Λουτσέσκου. Όλοι τον έχουν από κοντά. Έξαλλος ο Λουτσέσκου εκείνη την ώρα που... Ακούστηκε και από την τηλεόραση δηλαδή. Την ώρα που γίνεται ένα φάουλ το οποίο δεν το δίνει ο φίλος μας ο διαιτητής. Και σταματάει ο Βάρντα εκνευρισμένος και ακούγεται τη φωνή «Συνέχισε, μη σταματάς». Ναι, είτε σου δίνει είτε όχι φάουλ, συνεχίζει κανονικά γιατί ο Βάρντα έχει σταματήσει να διαμαρτυρηθεί. Αυτό το σκάνδαλο με το διαιτητή που σας παίζει από το 2008 όλα τα φιλικά παιχνίδια, δεν το λέτε, δεν το γράφετε. Δεν είναι ο ίδιος. Αφού ο Δημήτρης μας λέει ο ίδιος είναι. Ίδιος. Έχεις φρίξει πάνω από 10 φιλικά. Έχει αρκετά, δεν έχει όμως, δεν είναι ο ίδιος πάντα, αυτό εννοώ. Στα περισσότερα αυτός είναι. Πάντα, εντάξει, προχθές δεν έχει δώσει ένα φάουλ στον Κρέσπο που γίνεται τα τέτοια τώρα η Γκάντη.
Όχι, στο Βαρέλα και το Δέσπο, στην αρχή. Στο Βαρέλα, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχεις πάντα και η διευθυνσία στα φιλικά τώρα, εντάξει, θα έχουμε χρόνο για αυτούς. Η ουσία είναι ότι για τον Ουάρντα που λέτε, εντάξει, έχει τα στοιχεία, το ξέρουμε, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι να προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ομάδας. Καλά τα πάει μέχρι τώρα, δεν είναι αδιάφορος, ίσα ίσα, το αντίθετο. Εντάξει, ακούει, δεν ακούγεται πολύ, δηλαδή είναι σε ένα mood ότι θα τα καταφέρω. Σημαντικό αυτό για την ιδιοσυγκρασία του, γιατί ξέρουμε... Ναι, αλλά αυτό το πράγμα θέλει το χρόνο του. Γενικά στην περίοδο Λουτσέσκου όλα θέλουν το χρόνο τους. Ο Λουτσέσκου τι έχει αυτή τη στιγμή, έχει ένα γκρουπ 14-15 παιχτών πολύ ισχυρό και προσπαθεί αυτό το πράγμα να το κάνει 20-22. Για τον Λουτσέσκου είναι πάλι νέα ομάδα. Ο Λουτσέσκου δεν ήθελε τόσες αλλαγές. Δεν ήθελε 5 δανεικούς πίσω και 2 καινούργιους. Ο Λουτσέσκου ήθελε 3-4 παίχτες. Αλλά όταν φανταστείτε ότι υπάρχουν 5 δανεικοί πίσω, συν 2 μεταγραφές 7, δεν θα έρθουν και άλλοι 2. Πάμε στους 9. Πλησιάζουμε το διψήφιο. Ναι, μισή ομάδα και του Λουτσέσκου, λοιπόν, αυτή είναι νέα ομάδα. Μην προσπαθούμε να το ψήσουμε ότι στον ΠΑΟΚ αυτό είναι τίποτα. Αφού δεν είναι 15. Light. Δεν είναι. Ναι. Και ευχαριστώ. Ναι, δηλαδή, μην τρελαίνεσαι. Ναι, οκ. Okay. Αυτό είναι, αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται. Εντάξει. Το ΠΑΟΚ είχε μέσα όλο 15 λόγια σε κάθε περίοδο στην εποχή σαν δίδυ. Ναι. Εδώ παράδειγμα να πιάσουμε τις 10 μια φορά το Γενάρη. Επιδόνι. 9 είχαμε. Ωραία. Αυτό λοιπόν ξέρεις είναι... Ναι, μεν εσύ θες αυτό. Δηλαδή τον λες και τυχερό τον Λουτσέσκου. Ναι, ω, καλά είσαι. Καλά είσαι. Ναι, εννοείται. Η χθεσινή ήταν η πεντάρα της Βασιλείας. Πώς έρχεσαι στον ΠΑΟΚ? Σταύρο, πώς διάβασες την τεσσάρα, την πρωινή τεσσάρα και τη βραδινή πεντάρα της Βασιλείας? Αν την πρωινή την αφήνουμε, ήταν η μικρή. Η βραδινή και πεντάρα όμως. Το κακό με τους Ελβετούς είναι ότι δεν αντιδρούν το ίδιο όταν τρώει η ομάδα τους πέντε σε φιλικό σε σχέση με εμάς. Δηλαδή αν υπήρχε ένα ΠΑΟΚ Φέγενορντ 0-5, μετά θα κυνηγιόμαστε στο θέατρο Όστερμπεργκ. Θα έχει βάλει η Πούλμαν ένα σύνδεσμο λαφή. Ωραία, ναι. Λαϊκά δικαστήρια εδώ στα ραδιόφωνα. Βγάλετε τους απεσταλμένους να μας πούν. Ναι, τι γίνεται. Ναι. Τι κάνετε εκεί πέρα, δεν σχεδίσεις κάνετε την προετοιμασία. Ναι. Ναι, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η Βασιλεία δείχνει να μην είναι καλά. Εντάξει, υπάρχει όμως μια λεπτή γραμμή σε αυτή την ιστορία. Ωραία. Είναι η λεπτή γραμμή του να πιστέψουμε ότι θα είναι κάτι εύκολο, επειδή η Βασιλεία φάγε πέντε από τη Φέγενορντ. Ναι. Ωραία. Του Φαμπέρση, έτσι, που είχε και δύο γκολ. Του Φαμπέρση, του ιστορικού Φαμπέρση, ο οποίος έκανε παπάδες, δες, που έκανε πλάκα. Για να δούμε, έτσι λίγο. Τρέχει το ρεπορτάζ, φίλε ακροατή, όπως καταλαβαίνεις. Κάτσε εδώ, τι μου έδειξε λίγο. Κάτσε λίγο. Εμείς καθόμαστε, μια χαρά. Ζωντανή εκπομπή, κάτι μελετάει. Στο Viber που έχουμε εδώ, μας ενημερώνουν ότι βλέπει βίντεο η ομάδα τώρα. Και συνάδελφος που θα την πληρώσει για αυτό που κάνει, τι δείχνει, γιατί βίντεο δείχνει, το οπτικό υλικό της μελέτης του Ερίκη για τη Βασιλεία. Εντάξει, τουλάχιστον καλό είναι. Έλεγες για Βασιλεία. Ναι, δεν είναι, έχει πουλήσει 4 βασικούς. 4 βασικοί είναι 36% της ομάδας. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πήρε δεξί μπακ. Εντάξει, ναι, θα προλάβει να ενσωματωθεί. Δεν σημαίνει ότι θα παίξει. Ναι, το ότι πήρε δεν σημαίνει ότι θα είναι 100%. Ναι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή η βασική του ομάδα είναι από πέρσι. Ωραία. Δεν είναι μόνο ότι είναι από πέρσι. Είναι ότι είναι κάθε άσκηση, ωραία, γίνεται πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν θα πάω στο παιχνίδι. Συμβαίνει γιατί όλοι ξέρουν την κίνηση του άλλου. Δηλαδή η προετοιμασία του ΠΑΟΚ τι είναι ουσιαστικά? Είναι οι προπονήσεις που γίνονταν πέρσι όλη τη χρονιά επί δύο. Δηλαδή πέρσι τι έκανε ο Λουτσέσκου, έκανε μια προπόνηση τη μέρα. Ωραία.
Ναι. Τώρα έχουμε το ίδιο πράγμα επί δύο, γιατί δουλεύει κυρίως τακτική. Εντάξει, δεν δουλεύει τόσο αυτή την κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τη σεζόν πιο φρέσκος από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν δουλεύει και φυσική κατάσταση παράλληλα. Απλά ρίχνει άλλη το βάρος στην τακτική. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δουλεύει σε ένα τέμπο 90% στο βασικό του κορμό. Η Βασιλεία δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50%. Γιατί προσπαθεί να βάλει 4 νέους παίκτες στο σχήμα. Δεν είναι εύκολο. Ναι, ναι, ναι. Τέλει χρόνο. Τέλει χρόνο. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν είναι στρατέγκο. Δεν είναι football manager. Ακόμα και στο football manager πλέον υπάρχει περίοδος προσαρμογής. Ακόμα και στο pro που παίζω εγώ υπάρχει περίοδος προσαρμογής. Για τον παίχτη που παίρνεις. Όταν αλλάζεις την ομάδα, έχω εγώ τη Juventus στο pro. Στο Master League. Όταν παίρνω, κάνω μεταγραφές πολλές, αργώ να βρω ρυθμό. Τα αποτελέσματα. Ναι. Απλά είναι αυτή η λεπτή γραμμή που είπες και πριν, ότι να πάρει αυτοπεποίθηση η ομάδα ότι μπορεί, αλλά χωρίς να υποτιμήσει τη Βασιλεία με την εμπειρία που έχει. Ναι, το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ είναι να μην κοιτάει τι κάνει η Βασιλεία. Το πρόβλημα το έχει η Βασιλεία. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Βασιλεία, γνωρίζοντας πώς λειτουργούν οι ομάδες, έχει ένα ξεκάθαρο πρόβλημα αυτοπεποίθησης. Εντάξει. Όπως διάβασα ένα σχόλιο πολύ σοφό άκουσα ένα σχόλιο πολύ σοφό ότι η Βασιλεία είναι σε φάση rebuilding. Ναι, σωστό. Όταν λέμε rebuilding, εννοούμε ότι απέτυχε να πάρει το πρωτάθλημα πέρσι. Εντάξει, άρα το project δεν είναι πετυχημένο. Προχώρησε στην Ευρώπη βέβαια γεγονός που έδωσε υπεραξία σε παίκτες της. Πούλησε στο πικ της υπεραξίας στους συγκεκριμένους παίκτες και χτίζει την ομάδα από την αρχή. Προφανώς ο στόχος της Βασιλείας δεν είναι ο όμιλος της Champions League. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα κάτσει να χάσει. Ότι θα παρατήσει τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ναι. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν το δούμε λίγο εταιρικά ποδοσφαιρικά, το momentum και τον ΠΑΟΚ είναι πολύ καλό. Απέναντι στη Βασιλεία. Αλλά η μπάλα δεν μπαίνει μόνη της μέσα. Και η τύχη δεν είναι κάτι που μπορεί να προβλέψεις. Και ο ΠΑΟΚ αποτύχει. Και ο ΠΑΟΚ αποτύχει. Έχουμε δει. Εντάξει, έχουμε και τις τυχερές στιγμές, έχουμε και τις. Εάν τα βάλεις σε μια ζυγαριά, Σταύρο, μούτζα αποτύχει έχουμε φάει, όχι έχουμε. Δεν είναι, μια χαρά είμαστε. Έχουμε να χάσουμε από τότε, τέλος πάντων, που ήμασταν ακόμα στα μνημόνια. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί πλησιάζουμε 12 η ώρα. Σταύρο, ο Ουάρντα είναι τόσο τρελαμένος όσο διαβάζουμε και βλέπουμε για να παραμείνει στον ΠΑΟΚ ή είναι κλασικός Ουάρντα? Συνεχίζεται λίγο. Συνεχίζει τη συζήτηση στο Viber. Από γιατί δεν είναι στο Viber. Όχι, δεν είναι στο Viber. Δεν είναι στο Viber. Ρεπορτάζ. Για λέγε. Η ερώτηση ήταν αν ο Ουάρντα είναι τόσο τρελαμένος για να παραμείνει και να διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ ή απλά είναι κλασικός Ουάρντα βάσει των δηλώσεών του ότι γύρισα σπίτι μου, στην οικογένειά μου και τέτοια ρωτάει ο φίλος. Δεν είναι, να σου πω τώρα. Πληρώνω τον καλύτερο ψυχολόγο του πλανήτη. Ωραία. Που έχει κάνει καλά, ξέρω εγώ, τον David Hasselhoff και τον οποιονδήποτε. Πιστεύεις θα βγάλει άκρη? Όχι. Το συγκεκριμένο. Όχι. Έτσι, ας είμαστε σοβαροί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή ο Ουάρντα είναι μια προσωπικότητα ενδιαφέρουσα. Εντάξει, έχει χαβαλέ, είναι απίστευτος τύπος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει χαβαλές. Ναι. Και κρατάω αυτό που είχες γράψει χαβάλες για τον Ενρίκη, ότι το ποδόσφαιρο είναι αμήλικτο όταν δεν το μαθαίνεις σωστά, όταν δεν μπορείς να κουμπώσεις σωστά σε ένα σύνολο. Το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο είναι αμήλικτο, παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι. Εγώ με τον Δημήτρη είχαμε πάντα μια κουβέντα στον αέρα πέρσι για τον Ενρίκη. Ωραία. Εγώ από αυτά που είχα δει δεν πίστευα ποτέ ότι ο Ενρίκη μπορεί να παίξει τον πάγο. Ναι. Ναι. Και από την άλλη έχει αυτό το χάρισμα του game changer που το χρειάζεσαι. Αλλά το χάρισμα του game changer το χρειάζεσαι περισσότερο όταν είσαι σε μια ομάδα χωρίς δομή. Όχι όταν είσαι σε μια ομάδα που έχει ρόλους. Και τα παίζεις όλα για όλα και ρίχνεις ένα τέτοιο παίκτη μπάσκε. Ναι, γιατί η ομάδα του Λουτσέσκου έχει πρόγραμμα, έχει τακτική. Τον χάσαμε. Όχι, δεν με χάσατε. Πρώτος όλων. Κάνει και ρεπορτάζ. Ωραία.
Κοίτα, ξέρετε, πώς να δώσω τώρα για να μην πάει συνδέχεται με τον κόσμο. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι αρέσουν στον κόσμο και όχι στους προπονητές. Ωραία. Mm. Έχουμε συναντήσει δεκάδες τέτοιους στην καριέρα μας. Και το αντίστροφο, έτσι, οι παίκτες ναι, που δεν αρέσουν στον κόσμο, δεν κάνουν γκέλ, αλλά κάνουν πολλή δουλειά για τον προπονητή. Ναι. Άρα λοιπόν πάμε σε μια λογική του ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε έτσι όπως είναι δομημένος ο ΠΑΟΚ, δεν αντέχει ανισόρροπους ποδοσφαιρικά. Ναι. Δεν μπορεί. Αν δείτε τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ εδώ, υπήρχαν τουλάχιστον 6-7 ασκήσεις τακτικής που ο Ερίκη δεν τις κατάλαβε. Δεν τις κατάλαβε. Ναι. Πήγαινε αλλού για αλλού. Δεν μπορείς να βοηθήσεις αυτό. Ποδόσφαιρο με ενσωματωμένη πηξίδα σε αυτό το επίπεδο, ήταν νομοτελειακό να φύγει. Φαινότανε, εμείς από τάκτ δεν λέγαμε ποτέ ότι είναι τελειωμένος. Ότι δεν θεωρούμε κομψό τέλος πάντων να βιαστούμε να μιλήσουμε για έναν παίκτη. Και ωραία, να προχωρήσεις πριν την κρίση του προπονητή, έτσι. Ναι, κοίτατε, όταν ένας προπονητής κάνει 65 παρατηρήσεις σε έναν παίκτη στην ίδια προπόνηση. Αντιλαμβάνεσαι το υπερβολικό, αλλά ναι, αυτό είναι. Χτυπάνε καμπάνες. Τώρα χτυπάνε καμπάνες. Χτυπάνε καμπάνες, καλά ακούω. Καμπάνες, ναι. Μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων. Το είχαμε πει και μέσα στο χειμώνα στο ΠΑΟ 24. Θυμάμαι μια εκπομπή με τον Δημήτρη που κάνατε στον αέρα και συζητούσατε ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλεις και τον προπονητή σου σε μια τέτοια διαδικασία εφόσον υπάρχουν άλλες λύσεις. Του να ημερεύσει σε εισαγωγικά έναν Ενρίκε. Κάπου απορροφήθηκε τώρα ο Σταύρος. Εμείς πήγαμε 12. Όχι, δεν απορροφήθηκα. Απλά κάνω ρεπορτάζ. Θα σου εξηγήσω όμως πώς το διάλειμμα. Ωραία, okay, ωραία. Τελειώνουμε. Τελειώσαμε, δεν πάμε στο διάλειμμα. Και ένα. Ευχαριστούμε ναι, πολύ τον... Δεν είναι κάτι σημαντικό. Θα μπει στο ΠΑΟΚ 24 σε λίγο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Έχει ενδιαφέρον η είδηση, ναι. Και μπείτε ωραία, να διαβάσετε. Ναι, ευχαριστούμε, Σταύρο. Μόνο λίγο. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Καλή ναι, συνέχεια ναι, εκεί στην Ολλανδία. Έχουμε φάει κάποια λεπτά από τον κύριο Γιώργο που κύριε είναι έξω Γιώργο, και συγγνώμη, περιμένει. Βέβαια δεν κάνουμε αυτό που κάνει και η Τρόικα, που βγαίνεται 12 όχι, και 25. Όχι, όχι. Αλλά πρέπει να είμαστε σωστοί και τυπικοί. Αποχαιρετάμε ένας απλός καλοκαιρινός παρατηρητής με λευκό πόλο μπλουζάκι, χιαστή τσαντάκι, μες στη μόδα, μαυρισμένος. Το γυαλί το μπλε που είναι ο καθρέφτης. Το έχει αφήσει έξω. Κομψός, καλοκαιρινός, μοδάτος Γιώργος Συρίγος, με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο, γιατί είναι να μην βάλει κάτι είναι κάτω. Είναι multi-culti ο κύριος έτσι Γιώργος. Ακριβώς. Έβαλε και το γυαλί και έρχεται, μπαίνει στο στούντιο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί, έτσι. Στις 10 μας και πριν το φιλικό, έχουμε τελικό μουντιάλ αύριο. Σου έχω Τζένι Μπαλατσινού αύριο. Έχουμε το πολλά, δεν τα προλάβαμε σήμερα όλα. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα.